Καλησπέρα στο Λίμπερο, καλησπέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα φυσικά στο ακροατήριο του Λίμπερο, έτσι. Καλησπέρα στην κυτρινόμαυρη βερσιόν της Μαρμή. Καλημέρα, είπε, καλησπέρα. Καλησπέρα, μια χαρά τα λες, πάνε, προχώρα. Καλά, λέω λίγο, με έχει μπερδέψει το φωτάκι, από την αλήθεια. Προχώρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107,4, κυτρινόμαυρη βερσιόν σήμερα, όπως και αύριο, της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Δίπλα μου έχω τον κύριο Πόστμαν, κοινός ταχυδρόμου που χτύπησε. Γεια σας, κύριε Ντρούλιν. Ναι, που χτυπάει δύο, τρεις και τέσσερις φορές, όχι μόνο σε μένα, καλησπέρα και στον κόσμο, πες, ανάγωγε. Λοιπόν, καλησπέρα πες στον κόσμο. Εγώ είπα καλησπέρα. Είπες, συγγνώμη, λίγο μου. Κάνω τώρα τρία-τέσσερα πράγματα ταυτόχρονα να βλέπω. Μας έχεις γίνει συνήθεια, ξέρεις, και ναι. Μ' αρέσει. Καλά. Πολύ. Σ' αρέσει. Να μ' αρέσει πάλι. Πάλι με έχεις ξυπνήσει από μέσα μου το θεριό. Και... το θεριό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος με σένα. Να δούμε πού θα καταλήξουμε. Να το ταΐζεις στο τέλος. Για προχώρα το λοιπόν, λίγο, πώς θα πάει. Λοιπόν, να πούμε ότι μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα σας, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Θα μπορούσαμε και στις 12. Καλά, εντάξει. Άμα αρχίσουμε και φιλοσοφούμε και πιάσουμε, έχουμε και θεματάκια, βλέπω εκεί πέρα. Κάποτε κάναμε τετράωρες, θυμάσαι. Μια, ναι, τότε για, αθλητικά, ναι. Ναι, κάναμε τετράωρες, διότι υπήρχε πρόβλημα στελέχωσης προσωπικού του ραδιοφώνου. Εννοείται, τότε. Ναι. Κάποιον για ένα-δύο μήνες νομίζω ήταν τετράωρο κάναμε. Απίστευτο. Εντάξει, ρε φίλε, εντάξει, γίνονται και αυτά. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Και τώρα μου έρχεται να μια βοηθήσουμε. Έτσι, μια έτσι που το έπες, δηλαδή σε ανοίγω λίγο. Ναι. Τι μου κάνεις, με ανοίγεις. Σε λίγο σε θυμίζω ναι, το. Μην λες τέτοια. Μην παρεξηγιόμαστε. Μην λες τέτοια. Μην λες και έχουμε κάνει πρόσφατα εξετάσεις. Λοιπόν. Μας ανοίγεις. Καλά, αυτό το αφήνω. Ναι. Αντιπαρέχομαι. Για προχώρα. Θυμάμαι το συγχωρημένο τον Ντέο, ας πούμε, ρε, ναι. Που καλή ήταν, ώρα. Ναι, καλή ώρα εκεί που βρίσκεται. Εύχομαι να μας ακούει. Δεδομένο είναι αυτό. Και έκανε, θεωρώ. Μιλάμε πόσες ώρες, δεν θυμάμαι, ρε. Ο Ντέο ήταν παντός καιρού και παντός ωρών. Όλων των ωρών. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, θα είμαστε μαζί που λέει και το σύνθημα. Λοιπόν, όποτε υπήρχε ανάγκη του ραδιοφώνου, εκεί ήταν. Λοιπόν, έτσι, πάμε. Να πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Να πούμε ότι... όπως είπα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 ως 10, Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12, σήμερα και αύριο κυτρινόμαυρη βερσιόν της Ράδιο Μαρμίτα. Και να ξεκινήσουμε με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής. Πρώτος και καλύτερος, το Πορκίτο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σου κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για γνωστές άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Η διεύθυνση του Πορκίτο, γνωστή πλέον. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία που κάνετε. Δεν είναι και λίγο, έτσι. Mazda Αμανατίδης, να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο του. Του Γιάννη Αμανατίδη που είναι για άλλη μια βραδιά μαζί μας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Εύκολα να το θυμάστε. 2311-924, προσθέτετε και 7 και γίνεται και 931. Λοιπόν, έτσι θυμάμαι εγώ τα νούμερα, να ξέρεις. Πάντα κάπως σε σχέτισμος. Πάντως, φίλε, το ντρούλινγκ, δηλαδή, ναι. Όντως, άρχισε να τρέχουν τα σάλια. Τα σάλια τρέχουν. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή... είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο 60 λεπτό ακριβώς μάλιστα. Μπράβο το Πλατανόφυλλο. Όφι Πλατανιάς 1-1. Και τώρα ένα από τα δύο θα γίνει. Ή θα κερδίσω στοίχημα, ναι. Ή δεν θα παίξει ο Όφι Αλφα Εθνική. Η μόνη περίπτωση να τα... Μ' αρέσει το δεύτερο. Ναι, η μόνη περίπτωση και να γίνει δηλαδή και να χάσω στοίχημα και να παίξει Όφι Αλφα Εθνική να βάλει και δεύτερο γκολ ο Πλατάνης και να κερδίσει Όφι. Λίγο δύσκολο το βλέπω, βέβαια ποδόσφαιρο είναι. Γιατί θέλω εγώ σκορ 2-1, 3-1, 4-1. Όποιο σκορ λήξει από αυτό, ναι. Κερδίζω στοίχημα. Εγώ εύχομαι ναι. Να το χάσει το στοίχημα παγκοσμίω. Ας το χάσω. Να μην ανέ, και να πάνε αυτοί στο διάολο τη μάνα να πούμε. Σε συμφωνώ έτσι. Μαζί σου. Ένα έτσι. Από τα δύο θα γίνει το καλό όμως. Να μην τους βλέπουμε. Ναι. Λοιπόν... συμφωνώ μαζί σου, παραδόξως. Δεν συμφωνώ και σε πολλά, γι' αυτό και σε φέρνω, γιατί έχουμε και αντιπαράθεση. Μ' αρέσει. Λοιπόν, πολύ. Ξεκινάμε με τα. Να πούμε ότι φυσικά
και στο δικό σου τοίχο στο Facebook και στο δικό μου υπάρχει το post εκπομπής. Μπορείτε να γράψετε την άποψή σας, το σχόλιο σας, τη σκέψη σας και να την διαβάσουμε εδώ και να τη σχολιάσουμε μαζί στον αέρα. Πολύ λοιπόν, ωραία. Τι είχαμε, μας, με πληροφόρησε εδώ τώρα λίγο πριν ο Νίκος ο Παπαδόπουλος ότι υπήρχε μια θέση να ξεκινήσουμε από αυτό. Μετά... Όπως θέλεις, να πιάσουμε Διαμαντόπουλο. Να πιάσουμε Διαμαντόπουλο γιατί είναι και φρέσκο. Υπήρχε μια off the record να την πούμε, πώς να την πούμε τώρα, αυτή έτσι, συζήτηση του κυρίου Διαμαντόπουλου με τους δημοσιογράφους. Κατάλαβα καλά τι μου είπε ο Νίκος, γιατί την στιγμή έφτιαχνα και κάποια πραγματάκια εδώ πέρα. Υπάρχει το ανάλογο ρεπορτάζ φυσικά στο All About Aris, αν μπείτε και δείτε το post, το κείμενο το οποίο έχει τίτλο Διαμαντόπουλος για όλα. Το διάβασες εγώ όχι τόσο πολύ γιατί... Εγώ το διάβασα, όχι. Ωραία. Αλλά πήρα τις κατευθύνσεις. Λέω λοιπόν, να ξεκινήσουμε με αυτό. Έχουμε 5-6 λεπτά να σχολιάσουμε γι' αυτό, να ξεκινήσουμε. Έχουμε να πούμε και για διαρκείας, έχουμε να πούμε και για μεταγραφές. Έχουμε να πούμε πραγματάκια. Έχεις και εσύ εκεί πέρα το τευτέρι σου, βλέπω γεμάτο, γεμάτο θεματάκια. Και εγώ έχω να πω κάποια πραγματάκια. Εδώ είμαστε για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα του Άρη, ωραία, ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ας πάρουμε λοιπόν έτσι, ένα μισάωρο λιγάκι σήμερα, να πούμε 5 πράγματα. Σήμερα θα δώσουμε πιο πολύ βάρος στο ποδόσφαιρο. Την προηγούμενη Πέμπτη κάναμε μαζί μια εκπομπή να θυμίσω τον κόσμο. Ήταν αποκλειστικά για μπάσκετ. Σχολιάσαμε την συνέντευξη που είχε δώσει στο Yellow Radio ο μεγαλομέτωχος της ομάδος. Είπαμε τις απόψεις μας, έχουν κατατεθεί, έχουν μπει στο αρχείο, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ζάχο, ναι. Από... δεν έγινε τίποτα. Μια εβδομάδα τίποτα, δεν γίνει, αλλά τίποτα. Ξέρεις τι βλέπω, βλέπω γιατί πάντα τα γραφτά μένουν. Τι βλέπεις. Αυτή η κινητικότητα για την άρση του Μπαν, που τι δεν ήταν πριν. Τι κινητικότητα. Δηλαδή βλέπω ότι προσπαθεί να μαζέψει λεφτά ο κύριος. Και εγώ προσπαθώ δηλαδή, να γίνω... προσπαθεί να... αυτό δεν φαινότανε. Εγώ... δηλαδή αρχικά θα πήγαινε πάλι με μπαν. Εγώ αυτό έβλεπα. Άκου να σου πω ένα ωραίο και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Προτεραιότητα, και εγώ βλέπω. Προσπαθώ στο κίνο και έχω να κερδίσω 4 χρόνια. Ναι. Προσπαθώ όμως. Mm-hmm. Κατάλαβες. Δεν έχω κερδίσει. Δεν διαφωνώ μαζί. Ναι, και εγώ προσπαθώ. Λοιπόν... και προσπαθώ αλλά... να πλησιάσω και την Ντενίς Ρίτσαρντ. Αλλά δεν την πλησιάζω. Ναι, εάν ας πούμε η σκέψη του ήταν το να φτιάξω μια ομάδα με μπαν. Και έχοντας στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου την άρση του μπαν, τώρα βλέπω τα πήγε δίπλα-δίπλα. Ναι. Έτσι, θα το φτιάξουμε, να το κάνουμε, να μαζέψουμε. Τους... εγώ πράξεις, φίλε, έχω κουραστεί από αυτά. Όντως γενικά και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, ο κόσμος του Άρη έχει κουραστεί από λόγια θα, πλέον μετράνε μόνο οι πράξεις. Όχι εντάξει, ποδόσφαιρο. Δεν μετράω προθέσεις. Εγώ δεν λέω ο άνθρωπος δεν θέλει. Προς Θεού. Δεν μου λέει τίποτα η πρόθεση. Φυσικά θεωρούμε δεδομένο ότι έχει καλές προθέσεις, έτσι. Yeah. Αν είχαμε στο μυαλό μας ότι είχε και άλλες προθέσεις, αλλιώς θα σχολιάζαμε, έτσι. Λοιπόν, τις προθέσεις τις θεωρούμε ότι είναι πάντοτε θετικές. Οι πράξεις όμως είναι το διαφορετικό. Είναι το καρπούζι και το μαχαίρι, έτσι. Το ίδιο στάχι. Επομένως, οι πράξεις θα φανεί τι θα κάνει. Και τα γεγονότα και τα. Ναι, λοιπόν. Αρκεί να μας πάρει ο χρόνος, έτσι. Γιατί ο χρόνος εφέτος είπαμε είναι κρίσιμος. Λοιπόν, ας το αφήσουμε λίγο για την άκρη. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Είπαμε. Διάβασες τι θεωρείς ουσιαστικό να υποθεί. Τι ουσιαστικό, τι με έχει κάνει εντύπωση. Καταρχήν αυτό που με έλεγες είναι καλό να το σχολιάσουμε. Ναι, λίγο να το σχολιάσουμε. Εκεί θα το ίδιο θα πούμε. Είδες, θα το ίδιο θα πούμε. Πάμε για την περσινή χρονιά, λοιπόν, είπε κάποια πράγματα. Είπε έτσι. Όλα ακριβώς. Πώς ξεκίνησε η προετοιμασία, όλα αυτά. Πώς φτάσαμε, εν πάση περιπτώσει, στο μάτς της Ξάνθης και στο μάτς μετά την Ξάνθη. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μπράβο. Με την απόλυση Ερέρα, με πρόσληψη Παντελίδη, το πρώτο διάστημα, όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Αυτά κρίθηκαν όλα. Φτάνω σε ένα σημείο. Αυτό για την αρχή λέω. Αυτό που το σχολιάζαμε λίγο, δεν λέγα δευτερόλεπτα. Εκεί θα πάω γιατί το είπε μετά, ας πούμε. Ωραία. Είπε λοιπόν ο κ. Διαμαντόπουλος ότι όταν έστησαν την ομάδα το καλοκαίρι επί Ερέρα, τον ρωτήσανε τον προπονητή. Ναι. Τι σύστημα θα παίζεις κύριε Ερέρα, γιατί βάσει αυτού το οποίο θα παίζει, έπρεπε να επανδρωθεί η ομάδα. Μπορείς να το διαβάσεις, το έχεις. Λοιπόν, το έχεις. Βεβαίως το έχω. Άμα το έχεις, διάβασε το. Άλλο τι λέμε εμείς, πώς το λέμε εμείς και άλλο πώς το είπε ο κ. Διαμαντόπουλος. Διάβασε το, αν το βρήκες. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό η φετινή χρονιά να έχει συνέχεια. Ναι. Η αρχική φιλοσοφία του κυρίου Ερέρα πέρυσι ήταν να βρούμε και να δομήσουμε μια ομάδα της οποίας ο σχηματισμός θα ήταν 4-3-3. Με έναν αμυντικό χαφ και δύο οχτάρια. Ναι. Λοιπόν, αυτή η ομάδα όμως στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού με την ΤΕΧΑΓ άλλαξε σχηματισμό και δεν ξαναχρησιμοποιήθηκε έκτοτε ποτέ. Ωραία. Παρά μόνο στο παιχνίδι κυπέλου μέσα στην Τούμπα. Ναι. Και συνεχίζει. Συμπερασματικά, ό,τι είχαμε ως φιλοσοφία μέχρι εκείνη τη στιγμή άλλαξε εν μία νυχτή.
Αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να ξανασυμβεί ως ομάδα. Εγώ έχω πολλά ερωτήματα εδώ τώρα. Λοιπόν, συγγνώμη, φίλε. Να κάνω εγώ τα ερωτήματα, εννοείται. Εφόσον εσύ. Καταρχήν, τι θα πει. Ξεκινάμε από τον προπονητή. Τι θα πει δηλαδή. Παίζω ένα σύστημα μόνο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δηλαδή, το κύριο σύστημα. Την Μπαρτσελόνα μπορούμε να παίξουμε το ίδιο σύστημα και το ίδιο τον Αχαρναϊκό. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όχι, αλλά παίζεις, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο σύστημα. Ναι. Το κεντρικό, δηλαδή, αυτό το οποίο είναι ο σχηματισμός της ομάδας σε κάθε αγωνιστική. Και ανάλογα, βέβαια, με τον αντίπαλο, μπορεί μετά να το αλλάξεις. Αυτό είναι από τη μία πλευρά του. Από τη μία όχθη του ποταμού. Από την άλλη όχθη, συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να είμαι εγώ λάθος. Πρόσεξε. Ο τεχνικός διευθυντής αποφασίζει ποιο σύστημα θα παίζει η ομάδα. Όχι, δεν είπε αυτό. Αυτό λέει. Τον ρώτησε. Ρώτησε τι θα παίξετε, κύριε Ερέρα. Και τον είπε ότι θα παίξω 4-3-3. Ναι. Okay. Μετά το άλλαξε. Ένα τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν αμυντικό και δύο οχτάρια. Ναι. Έτσι τον είπε. Ωραία. Και μετά είδε ότι οι παίκτες που έχει είναι για άλλο σύστημα. Δηλαδή τι, δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Συγγνώμη δηλαδή. Όχι, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Εγώ το παίρνω διαφορετικά. Για πες, μπορεί να το παίρνω εγώ λάθος. Ναι. Ο τεχνικός διευθυντής αποφασίζει τι θα παίζει η ομάδα. Αποφασίζει αυτά τα θέλω του προπονητή. Δηλαδή το τι θα παίξει ο προπονητής και πάνω σε αυτή τη σκακέρα αρχίζει και βάζει τα πιόνια. Έτσι. Τοποθετεί δηλαδή τους ποδοσφαιριστές για το συγκεκριμένο σύστημα που θα παίξει η ομάδα. Αν αυτός είδε ότι με τους παίκτες που έχει είναι καλύτερο να παίζει άλλο σύστημα, τι θα πει? Ξεκίνησα με 4-3-3. Ξεκίνησα 4-3-3. Αυτό λέει τώρα ο Διαμαντόπουλος, ότι εγώ. Ναι, αλλά αυτό λέει δεν θέλουμε να ξανασυμβεί, λέει. Ναι. Άρα το θεωρεί λάθος. Ναι, ο Διαμαντόπουλος λέει το εξής, ότι εγώ του πήρα ποδοσφαιριστές πιόνια, παύλα πιόνια για, μέσα, για τη σκακέρα για 4-3-3, το έπαιξε σε ένα φιλικό και μετά το άλλαξε. Όχι, δεν είπε αυτό. Άλλο μου είπε στην αυτό αρχή. Αυτό λέει. Αυτό είπε ότι εγώ πήρα παίκτες και αυτός είπε ότι θα παίξουμε 4-3-3 στην αρχή. Όχι. Το ξαναδιαβάζω. Συγγνώμη, είναι πολύ σημαντικό η φετινή χρονιά να έχει συνέχεια. Η αρχική φιλοσοφία του κυρίου Ερέρα πέρυσι ήταν να βρούμε και να δομήσουμε μια ομάδα της οποίας ο σχηματισμός θα ήταν 4-3-3. Δηλαδή, άρα τους είπε ο Ερέρα, θέλω 4-3-3. Αυτό λέει. Ότι εγώ με είπε ο προπονητής, θέλω 4-3-3 θα παίξω και πρέπει να μου πάρεις ένα αμυντικό χαφ και δύο χτάρια. Αυτό έκανε ο Διαμαντόπουλος. Ωραία. Του πήρε δηλαδή πίσω τον. Και... Ωραία. Και εφόσον είδαν ότι. Είδε, όπως λέει, στο πρώτο φιλικό με την Τεχάγ. Ναι. Και μετά δεν το ξαναείδε. Ναι. Γιατί δεν τον είπα? Κάτσε, ρε φίλε, εδώ μας είπες να πούμε 4-3-3 και πήραμε τον Μπόσμαν και τον Ζάχο που μπορεί να παίξουν 4-3-3 και δεν το παίζουμε άλλο. Δεν το παίζει. Τι γίνεται εδώ, γιατί δεν του το είπανε? Δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη μετά. Αυτά μπορεί να μην τα είπε. Άρα να θεωρήσω ότι του το είπανε αυτό. Άρα λοιπόν, εγώ βάζω στο μυαλό μου κάτι άλλο. Ότι τι από άλλο? Εκεί άρχισε η κρίση ναι. Διαμαντόπουλου Ερέρα. Ναι, γιατί όπως λέει. Έχουμε τι, γραμμή? Τι έχουμε? Έβαλε γκολ, όφε. 2-1, ναι, εντάξει, εντάξει. Άσε να πληρωθούμε και μια φορά κι εμείς. Άσε ελπίσουμε ότι θα... Πόσο είναι, ρε, στο πόσο είναι? Άσε, τι, τώρα, άκουσε, Πόστμαν. Άκουσε, Πόστμαν. Τώρα που έγινε 2-1, άστο. Ναι. Εδώ πήρανε, τους ξετιμωρήσαν. Θα κάνει, άσε να πληρωθούμε. Ωραία. Άσε, μπας και πληρωθούμε. Να πάρουμε και κανένα φράγκο, δεν πάρουμε και κανένα. Άσε να πληρωθούμε. Άσε, τι θες, Άλεξ, 3-2 και ένα μίνι όφι και ένα μην πληρωθώ. Τι καρτούν είσαι. Ωραία. Λοιπόν, άρα εδώ ο αστικός μύθος, και να περάσουμε και στο πρώτο διαλυματάκι, έτσι. Ο αστικός μύθος ή όχι μύθος λέει ότι τα πρώτα σύννεφα, μ' ακούς, ναι, βέβαια, τα πρώτα σύννεφα λέει για τον Ερέρα, όχι, όχι, ακόμη και όταν η ομάδα είχε, λέει, τις τρεις πρώτες νίκες. Έτσι λέει ο μύθος, δεν ξέρουμε αν είναι, δεν είμαστε μέσα στην ομάδα, δηλαδή. Τα πρώτα στον. Πιο μπροστά, εγώ λέω. Στον, έτσι εγώ ξέρω. Στον Ερέρα. Αυτό ακόμη... λέει αυτός τώρα. Ότι το καλοκαίρι από εκεί ξεκίνησαν. Ναι. Εγώ έτσι ξέρω. Ότι ακόμη και όταν η ομάδα είχε 3-3 τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, υπήρχαν μουρμουρίτσες. Άρα λοιπόν, αν είχαν τρεις ήττες ο Άρης. Δεν το συζητάμε. Έχει φύγει ήδη. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τα αποτελέσματα από ό,τι φαίνεται. Τον κράτησαν. Τον κράτησαν. Έτσι ακριβώς. Έτσι, έτσι όπως τα λέει. Βέβαια εδώ. Ένα λεπτό. Έφερες και δεύτερη γνώμη. Έτσι, εδώ πάντα, πάντα έχουμε τη μία άποψη, έτσι. Ναι, 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 βέβαια. Εδώ έχουμε την άποψη του κύριου Διαμαντόπουλου. Έτσι. Δεν έχουμε την άποψη του κύριου Ερέρα. Λοιπόν, διάβασε και το επόμενο και απάντησε. Βέβαια λέει, και παρακάτω πρόσεξε να δεις τι συνεχίζει. Ναι. Φέτος μίλησα με τον κύριο Παντελίδη και θα αλλάξουμε σχηματισμό. Θα υπάρξει μετάβαση, βέβαια, μέχρι να τον αντιληφθούν όλοι, και εννοώ οι παίχτες. Πιθανώς να μην γίνει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά θα το κάνουμε στο πρωτάθλημα. Και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε. Και θα το στηρίξουμε ως Άρης, γιατί αυτό θα οδηγήσει τον Άρη στην επόμενη μέρα.
Δουλειά δική μου είναι να προσπαθώ να πηγαίνω την ομάδα ένα βήμα παραπάνω. Όταν έρθει η ώρα, είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε το στάδιο της κριτικής. Με ανεπιτυχή αποτελέσματα που θα φέρουμε και με μια περίοδο κάμψης μέχρι να απορροφήσει ο οργανισμός τον νέο τρόπο παιχνιδιού, αλλά θα πρέπει να τον υποστηρίξουμε. Μπεσαλής ο Μάγκας. Λέει, ακούστε, μπορεί στα ευρωπαϊκά, επειδή θέλω να μπω στους ομίλους, να επιλέξω να παίξω για αυτό το συγκεκριμένο, όμως το πλάνο είναι άλλο. Αυτό που είπε ο Παντελίδης, θα αλλάξει σχηματισμό. Ωραία. Δεν ξέρω τι θα παίξει, μάλλον 4-3-3. Άκουσε με λίγο τώρα. Και λέει ότι ακόμα λέει και στην κοιλιά, γιατί αυτό αναφέρει, ότι στην περίοδο κάμψης, εμείς θα το στηρίξουμε. Ωραία. Άκουσε με λίγο τώρα. Ναι. Αυτά θεωρώ εγώ, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή η άποψή μου, θεωρώ ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν, φίλε. Λέω εγώ. Θα σου πω ότι ενδιαφέρει τον κόσμο. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει πρώτιστα η ομάδα του να κερδίζει και δεύτερον, αν γίνεται, αν μπορεί να συνδυαστεί, να υπάρχει και λίγο καλή μπαλίτσα. Έτσι. Να βλέπουμε λίγο έτσι και δύο πραγματάκια. Εννοείται. Αυτά. Πρώτα τον Έλληνα ειδικά, τον ενδιαφέρει νίκη. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το. Το ίδιο και για σένα δεν είναι. Φυσικά το τρεις πόντους στον πίνακα. Εγώ αυτό θέλω. Ναι. Για σήμε σούπα. Ειδικά για τον Άρη, ο οποίος είναι. Μην ξεχνάμε ότι η χρονιά που έρχεται ολοκληρώνει 5 δεκαετίες χωρίς χαρά, έτσι. Εννοείται, δεν θα το ξεχνάμε αυτό έτσι, και έτσι. Πρέπει συνέχεια να το λέμε. Το γιατί. Τι το θύμισα, τι, να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Άρα, αυτά θα παίξω 4-3-3. Θα κάνω στην Ευρώπη άλλο και στο άλλο ούτε με ενδιαφέρουν, κύριε Διαμαντόπουλε. Εμείς πάντα κρίνουμε με βάση αυτό που βλέπουμε στο γήπεδο, τα αποτελέσματα φυσικά πρώτιστα και δεύτερον, αν βλέπουμε και δύο πραγματάκια να γίνονται σωστά, έτσι, να βλέπουμε προφανώς να κυλάει και η μπάλα σωστά. Ναι, προφανώς, ας πούμε, από ό,τι κατάλαβα, ο Παντελίδης έχει μια φιλοσοφία που ταυτίζεται μαζί του. Άλλωστε, γι' αυτό ήθελα τον Φέργκη στην ομάδα, έτσι. Το Φέργκη. Όχι, λέω, γι' αυτό ήθελα να τον φέρει στην ομάδα. Το Φέργκη άκουσα και λέω λίγο. Αυτό είναι μαθουσάλα, είναι. Λοιπόν. Αυτό βλέπω δηλαδή με τον Παντελίδη, τα χνότα τους ταιριάζουν και προφανώς αυτό που θέλει να πει είναι ότι θα στηρίξουμε, λέω, ο Σάρης γιατί θα οδηγήσει στην επόμενη μέρα. Ωραία. Αυτό είναι. Θα πάμε στο πρώτο κράτησε τη σκέψη. Έχουμε αρκετά να πούμε. Θα βάλουμε και τον κόσμο φυσικά. Βέβαια, εννοείται. Αν υπάρχει και θέλει να πει την άποψή του στο παιχνίδι. Έτσι. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσουμε για την ώρα. Αμέσως μετά συνεχίζουμε. Με το αυτά που είπε ο κ. Διαμαντόπουλος και έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε, βέβαια. Έτσι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Δεν είπα αρκετά. Ιωάννη Ζάτση είναι κολληψία. Ναι, δεν το είπες. Τον έχεις αφήσει μόνο το Γιάννη να σου ανάβει το λαμπάκι σωστά, εδώ, ρε φίλε. Η κολληπτάρα. Το φανάρι εδώ, κόκκινο φανάρι σε εκεί. Πολύτιμο συνεργάτη σε κάθε εκπομπή. Ο παρακαλώ, γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Ρώτη δεξιά, ούτε πιο πάνω να πάει. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάμε στο Rose, γιατί και εκεί είναι και αυτά τα οποία έχει γράψει ο τύπος τα ίδια επαναλαμβάνει. Είναι η ρίδα τα 300 χιλιάρικα. Το μην ελεύθερος και έλα δεν είναι εύκολο, έτσι, από τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο. Τώρα, εάν θα μπει σε μια διαδικασία ο ποδοσφαιριστής το να λύσει το συμβόλαιό του ή να υπάρξει ένας διακανονισμός σε περίπτωση πώλησης, μεταπώλησης από Άρη με κάποιο ποσοστό, αυτό θα το δούμε. Κοίτα, όταν, πάντως όλα είναι ρευστάκι. Όταν πολύ πιο πλούσιες ομάδες από τον Άρη και στην Ελλάδα αλλά και έξω δύσκολα κάνουν μετάγραφες, δηλαδή να πληρώσουν ομάδα για να πάρουν παίκτη. Ακόμη πιο δύσκολο να το κάνει ο Άρης αυτό το πράγμα. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Εντάξει. Ναι. Γιατί μπορεί και εγώ στην αρχή να πω την αλήθεια: 300 χιλιάρικα λέω δώστα πάρτον, αλλά δεν είναι έτσι, γιατί δεν είναι μόνο τα 300. Είναι και φυσικά πρέπει να καλύψεις και τα λεφτά που θα πάρει ο παίκτης, συν την εφορία. Πάει γύρω στα 600. Όμως τώρα, ρε Ζάχο. Ερχόμαστε λίγο σε μία. Θα μου πεις εδώ θέλω και την άλλη και τις δύο τέτοιες. Ναι. Θα μου πει ο άλλος και σωστά, γιατί και εγώ το έχω πει πολλές φορές. Τι είσαι συλλογιστής, ρε φίλε. Όχι βέβαια. Ναι. Πρώτα για έναν καλό παίκτη. Το πόσο καλός ακόμη δεν είμαι σίγουρος εγώ να σου πω την αλήθεια. Είναι καλός παίκτης. Όλοι με ερωτηματικό είναι. Ναι, το πόσο καλός ακόμη δεν είμαι τόσο πολύ σίγουρος. Ναι. Να σου πω την αλήθεια. Θα δοκιμαστεί αν μείνει στον Άρη και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και φυσικά στο πρωτάθλημα του χρόνου. Αλλά παίζει ρόλο το οικονομικό, έτσι. Για μένα είναι καλή λύση. Ακόμη και αν μπορούμε να βρούμε καλύτερο, θα είναι και καλή λύση να έχουμε ένα τέτοιο παίκτη και στον πάγκο που λέει ο λόγος, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια. Έτσι, εννοείται. Να σου πω κάτι. Η διαφορά, Γιάννη, φαίνεται όταν γυρίζει ο προπονητής και βλέπει στον πάγκο να υπάρχει ποιότητα. Έτσι. Τότε κάνεις τη διαφορά, εντάξει. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Λοιπόν. Εδώ όμως τώρα πάμε να αλλάξουμε τη ρότα μας. Δηλαδή, τι θέλω να πω.
Πάμε σε έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος γράφτηκε από χθες, νομίζω. Να πω ότι έτσι. Οι γραμμές είναι ανοιχτές για όποιον θέλει να μπει στη συζήτηση. Okay. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 23-10-287 και 3 οκτάρια. 69-45-287 και 3 οκτάρια. Καλά έκανες. Καλά έκανες και ανοίξεις γραμμές. Λοιπόν, για τον Γκέρν, λοιπόν, αυτόν τον οποίο ενδιαφέρεται. Σε center for. Ναι, για center for ο Άρης, ο οποίος έχει συμβόλαιο. Και αυτό να τώρα τα την... λέγαμε. Ορίστε. Τώρα τα λέγαμε. Πάλι συμβόλαιο. Τι να κάνουμε. Αυτός έχει συμβόλαιο μέχρι το 21. Έχει ανανέωση μάλιστα τώρα το Φεβρουάριο. Τώρα, λένε ότι θέλει να φύγει. Τώρα, γιατί ανανέωσε το Φεβρουάριο και θέλει να φύγει το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι Σουηδός αυτός, ο οποίος έχει πολύ καλά στοιχεία. Βέβαια, η ηλικία του είναι 33. Ο Διαμαντόπουλος λέει ότι δεν μας πειράζει η ηλικία. Άρα, προφανώς έχει να δώσει ο ποδοσφαιριστής. Και ο Γιουνές 33. Αυτό έχουν να δώσει. Λοιπόν. Όσο, θα δούμε. Και αυτός είναι, είπαμε, σε εξέλιξη. Ναι, πάντως και ο άλλος, γιατί δύο είναι, που είδα έτσι κάποια βιντεάκια, ο άλλος που έχει παίξει και δύο χρόνια, ο Σένα, Σάνα, μου φαίνεται. Σάνα. Δεν τον είδα σέντερφορ αυτό, πιο πολύ έξω και στα πλάγια τον είδα, να σου πω την αλήθεια. Περιφερειακός πολύ. Αυτός, κοίτα, τουλάχιστον, όταν ήταν πιο νέος... Δεν είναι Γιουνές, ας πούμε. Όχι, όχι. Ναι. Και τρίπλα και όταν ήταν πιο νέος, γιατί τα βιντεάκια είδαμε από το 2012 και μετά, τα βιντεάκια που είδα, είναι καλός παίκτης. Από τα βιντεάκια δεν βγάζεις άποψη βέβαια, εντάξει. Στο γήπεδο τώρα τι θα δεις. Θα τον δούμε σε δύο μάτς, δεν χρειάζεται περισσότερο παίκτης. Ναι. Δύο μάτς θα τον δεις και τελείωσε. Έτσι. Λοιπόν, αλλά είναι καλό, αυτός τουλάχιστον ήταν σίγουρα καλός παίκτης. Τώρα το πώς είναι τώρα δεν ξέρω. Ότι ήταν καλός είναι δεδομένο. Έτσι. Και δύο χρόνια Άγιαξ ήταν αυτός, έτσι. Ναι, ήτανε. Ναι. Ήτανε δύο χρόνια Άγιαξ. Λοιπόν, όλα αυτά βέβαια είναι θετικά. Θα δούμε που θα έχουμε, τι κατάληξη θα έχουμε. Πάντως, το θέμα είναι ότι αύριο υπάρχει συνάντηση, έτσι. Να το πούμε αυτό. Συνάντηση κορυφής με τον κύριο Καρυπίδη. Επέστρεψε από Κίνα όπου ήταν το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Θεωρώ ότι... Θα από εκεί και μετά θα αρχίσουν να τρέχουν οι εξελίξεις. Δεδομένο γιατί επαναμείνουμε λέμε συνέχεια τα ίδια. Ο Άρης μπαίνει μαζί με τον Ατρόμητο πρώτος στον ευρωπαϊκό και αγωνιστικό στίβο, οπότε συμφωνώ. Όλα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα και η προετοιμασία και οι μεταγραφές, έτσι. Έτσι. Γιατί λοιπόν, στην προετοιμασία πρέπει να είναι τα 8 δέκατα, το 80% πρέπει να είναι στην προετοιμασία. Έτσι. Λοιπόν, λέει για τον Κουέστα ότι υπάρχουν κάποια διαδικαστικά και θα τον ανανεώσουμε, έτσι, τον θέλει η ομάδα κανονικά. Mm-hmm. Για τον Γιάννη Φετμπαζέδη λέει ότι αυτό ψάχνει καλό. Να βρει ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο ευρωπαϊκό. Ναι. Γι' αυτό λέει δεν τον έχουμε ενοχλήσει. Δεν έχουμε κάνει αυτό μακάρι. Δεν θα βρει. Λοιπόν, εάν δεν αυτό βρει. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον θέλουμε. Δεν ξέρω. Α, αν δεν βρει, εμείς είμαστε εδώ. Βέβαια, εδώ. Λοιπόν. Με τι συμβόλαιο είμαστε εδώ εμείς. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Ήταν καλά να λέγονται όμως. Λοιπόν. Έτσι. Για τον Μπρούνο Γκάμα λέω ότι στις 20 Ιουνίου θα ενσωματωθεί. Αυτό είναι είδηση. Γιατί όλοι τον περιμέναν Αύγουστο. Ναι. Άρα θα κάνει προετοιμασία κανονικά. Προφανώς. Ναι. Λοιπόν, θα ενσωματιστεί στην προετοιμασία με τα υπόλοιπα παιδιά. Ωραία. Καλό νέο αυτό. Λοιπόν, πάρα πολύ καλό νέο. Και για τον Μαρτίνες είπε ότι. Έκλεισε, τελείωσε με τον Μαρτίνες. Ναι. Και όσο αφορά τον Γιώργο Βαλεριάνο, δεν θα ανανεωθεί η συνεργασία μας. Ωραία. Αυτά. Αυτά. Δεν έχουμε σε αυτά κάτι πάνω στις μεταγραφές. Αυτά είναι δική του δουλειά και του προπονητή. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτά τα χωράφια. Έτσι. Θεωρούμε ότι η περσινή χρονιά, όσον αφορά τις μεταγραφές και του Ιανουαρίου και του καλοκαιριού, μπορώ να πω ότι ήταν πέραν από αυτό που περιμέναμε επιτυχημένη. Τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Ναι. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κάτι ανάλογο θα γίνει και φέτος και στις δύο μεταγραφικές περιόδους. Αν γίνει αυτό, φυσικά η ισχύ της ομάδας, η αγωνιστική ισχύ, θα πολλαπλασιαστεί. Πάμε τώρα στα επόμενα. Τι έχουμε. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα είναι το ρεζουμέ, Ζάχο, του καλοκαιριού. Ναι. Δηλαδή, το κατά πόσο θα πετύχει ο Άρης τις προσθήκες που θα κάνει. Βέβαια. Γιατί ο κορμός υπάρχει ήδη. Υπάρχει. Τελείωσε. Λοιπόν. Και εγώ έχω ένα κορμό στο τέτοιο. Τι κορμό γλυκό. Στην κατάψυξη είναι ένας κορμός. Ναι. Μπισκοτάκι. Σουηδική ξυλία. Ωραία, προχώρα. Γλυκάτσι. Όχι, δεν είμαι. Προχώρα. Πάμε. Λοιπόν, μας δίνει τώρα μία πάσα. Πάσα έδωσε ή ασίστ. Ναι, γιατί μια που... Έχεις φαγωθεί. Φιλτράραμε. 2-2 πλατάνε. Όχι ρε. Δεν γίνεται αυτό. Όχι, ρε, φίλε. Και όλοι κάτω. Δεν γίνεται αυτό. Πόρε φίλε, το πλατάνι. Είδε. Όπα, μ' αρέσει. Τώρα, άμα γίνει 3-2, θα αυτοκτονήσω τώρα. Τελείως. Τώρα να πέσουμε, ναι. Απίστευτο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να απλωθούμε ποτέ, φίλε. Απίστευτο, ρε φίλε. Για να το ξαναδούμε. Ωραίο. Όπω. Δεν γίνονται αυτά. Μπράβο. Καλά. Φοβερό. Το πρώτο σούτε πάνω στο δικό του. Εντάξει. Και μετά
πάρτο και τελείωσε. Αλλά τι κάνεις, το παστέλωσε και γεια σας. Ο αμυντικός που είναι, ρε φίλε. Α, στον αμυντικό, ρε. Σιγά τι γονιακό. Τι τόσο... άνοιγμα είναι αυτό, πώς έμεινε μόνος εκεί. Καλά, είσαι πλασεδάκι και δεν σπορεί να κάνει. Γωνία ήταν, έχουμε γραμμούλα. Πάρ' τη γραμμούλα σου, κύριε Ζάκο. Τουλάχιστον τώρα να μείνει έτσι. Έχασα, αλλά να πέσουνε. Να πέσουν. Έτσι πρέπει. Να βάλουμε και ένα ωραίο κριτικό τραγούδι μετά. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Ωραία. Καλησπέρα. Φυσικά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλει. Χρήστος, βεβαίως. Χρήστος από Σέρες, φέρνω. Έλα, Χρήστος, ακούμε. Γεια σου, Χρήστο από τις Σέρες. Πάνω σε αυτά που λέγαμε. Ξέρεις, δεν πρόλαβα να ακούσω για Ρος και για Λάρσον, άμα ανανεώσουν. Δεν είπε τίποτα. Ο Λάρσον γιατί δεν ανανεώσε. Γιατί ο για 6 μήνες συμβόλαιο. Για 1,5 χρόνο υπέγραψε. Για 6 μήνες ήρθε ο Λάρσον. Ωραία. Ο Ρόουζ το είπα. Δανεικός είναι, φίλε μου, ο Ρόουζ. Ο Ρόουζ το είπα ότι είναι 300 χιλιάρικα η ρήτρα η οποία έχει. Λοιπόν, και είπε ότι υπάρχει πρόταση του Άρη, ναι, ότι μην ελεύθερος και έλα. Αυτή είναι η πρόταση του Άρη. Εάν μπορέσει να το ξεκαθαρίσει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, οκ. Okay. Αλλιώς ο Άρης δεν πρόκειται να πληρώσει ρήτρα. Πάει για άλλα. Είναι καλός παίκτης, παιδιά, να ξέρετε. Εννοείται. Αυτόν το είδα. Σταθερός, αμυντικά και σταθερός και έχει και καλό σούτ. Έχει πολύ καλό σούτ. Ναι. Καλά, άμα έμενε ο Γκαρσία με την επιστροφή και του Γκάμα. Δεν ξέρουμε, θα δούμε τώρα. Δηλαδή όλα παίζονται. Δεν είναι σίγουρο ότι ο Γκαρσία έχει κλείσει άλλο. Μακάρι, παιδιά, ο Γκαρσία, δηλαδή, όταν, γιατί στα πρώτα μάτς όλοι είχαμε δει τον Γκάμα, βλέπαμε. Ναι. Ο Γκαρσία δεν φάνηκε στα πρώτα μάτς. Ξεχώρισε και αυτός. Του, με τον τραυματισμό του Γκάμα. Και αυτός, και αυτός. Καταρχήν ο Γκαρσία φάνηκε, εγώ στο πρώτο μάτς μάλιστα που τον είδα, στα φιλικά της Ολλανδίας. Ναι. Πώς δεν φάνηκε ο Γκαρσία. Παιδί μου, απλά πήρε και πιο πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο τώρα πήρε. Ειδικά στα τελευταία σου. Εγώ νομίζω η κοιλιά που έκανε ήταν εκεί γύρω στο Δεκέμβρη-Ιανουάριο. Εκεί. Εκεί. Εκεί λίγο ναι, έκανε μια κοιλιά και λογικό. Κάθε ποδοσφαιριστή μπορεί να είναι σε όλο το πρωτάθλημα. Καλά, αυτό έλεγε. Ναι. Να αποδίδει το ίδιο, έτσι. Αν μείνουν αυτοί οι παίχτες και με δύο-τρεις καλές προσθήκες. Εντάξει, δεν θέλω να μιλήσω για με. Εντάξει, υπερβολές δεν θέλω να πω, ας πούμε. Ναι. Αλλά έχουμε κάνει πολύ καλή ομάδα. Έχουμε κάνει καλή ομάδα. Η ομάδα την καλή την έχουμε όντως από πέρσι, φίλε μου. Μπορεί να γίνει ακόμη καλύτερη. Τώρα, αν το παραπάνω που έλεγες, όπως πολύ καλά ξέρεις στην Ελλάδα, το παραπάνω δεν παίζεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παίζεται εκτός. Και εκεί πέρα είμαστε διαχρονικά αδύνατοι. Ζάχο, δεν έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά έχεις κάνει καλή ομάδα και ξυστή. Το θέμα είναι ότι του χρόνου η ομάδα θα είναι πιο δεμένη. Έτσι. Θα είναι δουλεμένη, ο Παντελίδης θα είναι περισσότερο καιρό. Δηλαδή θα πάμε ακόμα καλύτερα. Έτσι πιστεύω. Έτσι και εμείς το πιστεύουμε. Και μακάρι και στην Ευρώπη να κάνουμε κάτι. Γιατί έχουμε καλή παράδοση. Θα παλέψουμε, θα παλέψουμε. Ειδικά αν θέλω να πιστεύω να φτάσουμε στον τρίτο γύρο και να μπούμε ή όχι στους ομίλους. Ανάλογα για τον αντίπαλο θα παλέψουμε. Δεν μπορούμε θα κάνεις και μια καλύτερη μεταγραφή και ίσως άμα θα αξίζει το ρίσκο, πιστεύω. Για να δούμε. Για να δούμε. Άντε. Να σε καλά. Να για σε χαρά. Καλά. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου. Έχουμε 1,5 λεπτό λίγο. Ναι. Είναι... Λοιπόν, φίλε, είμαστε τώρα όλοι εδώ στη Μένη. Είναι 4:44. Έτσι, δηλαδή θέλει δευτερόλεπτα πριν λήξει, 5 λεπτά καθυστέρηση. Δεν γίνει καμιά στραβή. Και κάνει το. Το βάλε. Πέταξε τα μικρόφωνα. Φεύγει ο Ζάχος. Δεν πληρώνεται. Είναι απίστευτο, ρε φίλε. Και δεν πληρώνουμε και σώνονται. Ωραία, φίλε, πώς γίνεται αυτό. Και μετά μου λες ότι δεν στημένο αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Ματιασμένο. Απίστευτο. Άλλωστε βλέπουμε και τον κόλο του άλλου. Πέταξε το μικρόφωνο. Δεν γίνεται. Ρε. Είναι φοβερό, ρε. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν ξανάγει. Και σώνονται και δευτερόλεπτα, και το είπα. 10 δευτερόλεπτα πριν λήξει. 10 δευτερόλεπτα πριν σφυρίξει. Έκανε φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή στα πλάγια και κάναν γκολ. Και σώνονται. Μένουν στην κατηγορία. Είναι πραγματικά, δηλαδή, είναι φοβερό. Ο Ζάχος είναι τώρα σαν να τον μαχαιρώσανε. Έβγαλε νερό αντί για αίμα και έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο. Εκεί είναι τώρα. Τέρμα. Είναι φοβερό. Ας μείνει 2-1, ρε φίλε. Το θες 3-2. Τώρα τι κάνεις, ρε φίλε, τώρα. Εδώ δες. Τώρα τι έφαγε, πολύ. Ρε, σε τι παρακαλώ έφαγε, πολύ τώρα, εντάξει. Αυτός ποιος έφαγε, είναι ο τερματοφύλακας του Πλατανιά, μπράβο του. Πω. Απίστευτο, ρε. Ποιος είναι αυτός που του το βάλε. Μπάλα πέρασε και μέσα από το τείχος των δύο ανθρώπων. Ναι. Καταρχήν φταίει το τείχος, έτσι. Είναι, κοίταξε, είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λες, σου μιλάει το σύμπαν και σου λέει σταμάτησε το, φίλε. Τελείωσε. Όχι, σταμάτησε το, μην παίζεις άλλο. Μην παίζεις. Σταμάτησε το. Κακό σου κάνει. Μην παίζεις. Όντως. Χαλιέσαι. Έχει. Τζάμπα χαλιέσαι. Τώρα αυτό τώρα τζάμπα είναι το. Έτσι. Τέλος πάντων. Τι να πω. Τίποτα, τι να πεις. Πας για break ή όχι. Τι θα κάνεις. Ξέρω εγώ, 9 παρά. Δεν ξέρω, ο ηχολήπτης μας εδώ. Τι λέει, Γιάννη. Βάλε μπας και πιούμε το.
Το πικρό ποτήρι λίγο. Λίγο... γίνεται, ρε, φίλε. Να ηρεμήσει αυτό γιατί τον βλέπω. Κάνε διάλειμμα, κάνε διάλειμμα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και εχθαρμένος και χαμένος. Πώς γίνεται και τα δύο. Λένε ή την πίτα ολόκληρη ή το σκύλο χορτάτο. Εγώ και τα δύο τα χάσα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Πολύ μαγαριά. Λοιπόν, πολύ ρε φίλε. Τι να πω. Και το είπα, τι θα γίνει, λέω. 3-2 θα λήξει. Τι ήθελα, δεν το έπαιζα εκείνη τη στιγμή 3-2. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4. Τα πάντα γίνονται εδώ όπως βλέπετε. Όλα τα πάντα. Τα πάντα όλα. Έτσι, μ' αρέσει. Ο κύριος Πόστμαν δίπλα μου στο στούντιο. Σας κρατάει και μας κρατάει και με κρατάει μια συντροφιά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ μαζί. Σχολιάζουμε την επικαιρότητα του ποδοσφαιρικού Άρη. Έτσι. 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ο Όφη σώθηκε αυτό το παράρτημα του κάθε ισχυρού της ΕΠΟ. Ήταν βέβαια όρατο δια γυμνού οφθαλμού ότι θα γίνει από τη στιγμή που τους ξετιμωρήσανε, ενώ έπρεπε να είναι ήδη στη ΓΑΜΑ Εθνική, όχι στη ΒΙΤΑ. Ήταν κοινό μυστικό. Βέβαια, άνοιξε το τείχος, έκανε ένα τσιγκλιντάνγκι ο τερματοφύλακας και 3-2 και πάρ' τους όλους κάτω στο πλατάνι. Δεν πειράζει, του χρόνου. Και όλη τέζα. Και όλη τέζα. Πάντως λέω, Ζάχο, πώς αλλάζουν τα συναισθήματα. Δηλαδή, κάνει το 2-1 Όφη, έτσι. Πανηγυρίζει χαμό στο γήπεδο. 2-2 Φουρνέλο, τέρμα, φωτιά. 3-2 Πιστεύω, πιστεύω στο. Δεν ξέρω πού είναι αυτή η μπάλα, ρε. Πιστεύω στον Πλατανιά και σε αυτό το χωριό που μπορεί να έχει 38 κατοίκους. Εγώ στεναχωρέθηκα περισσότερο από αυτούς. Εννοείται. Να την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Εννοείται. Πάμε. Λοιπόν. Πού είμαστε τώρα. Είπε που μα δίνει καλή assist. Τελειώσαμε με τα. Αυτά που είπε ο κύριος. Αυτό το παιχνίδι λοιπόν μα δίνει μία assist. Την οποία λίγο έτσι θέλω να την αναλύσουμε για λίγο. Πάμε. Αυτό, για πάμε. Επάνω στι προτάσει τη καινούργια τη Super League για το πρωτάθλημα. Ναι. Λοιπόν... Εγώ διάβασα ένα καλό για το κύπελο, θέλω να τα λέω. Θα τα πούμε όλα. Αυτό δεν ήταν όμως τη Super League, νομίζω, η πρόταση. Η ΕΠΟ. Το κύπελο είναι της ΕΠΟ, να μην λέμε ψέματα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήταν πρόταση, αυτά, βέβαια... sorry, δεν ξέρω αν αυτό που διάβασα, δεν το θυμάμαι, γιατί έχω πάθει και ένα κλακά στον εγκύπελο αυτή τη στιγμή. Αν ήταν πρόταση Super League... Όχι, τη Super League ήταν αυτά. Όχι, για το κύπελο, λέω. Για το κύπελο, και για το κύπελο. Και για το κύπελο, η σωστή πρόταση. Λοιπόν, ήταν και για το κύπελο. Βέβαια, οι αποφάσεις θα πάρθουν την άλλη Τρίτη, 28 του μήνα, στο Δέλτα Σίγμα, έτσι. Αυτό που διάβασες για το κύπελο, αν το έχεις και γραμμένο εκεί πέρα, για να το σχολιάσουμε, το θεωρώ σωστό και έπρεπε να έχει γίνει για να λέει ότι... Για το κύπελο, πάμε. Για το κύπελο, πάμε. Λέει ότι δεν θα γίνουν τέρμα οι όμιλοι. Ναι. Θα υπάρχουν μόνο κληρώσεις. Όχι, όμιλοι θα υπάρχουν. Μετά στη φάση των 32 δεν θα υπάρχουν. Όχι, ναι. Θέλω να σε πω δηλαδή ότι οι ομάδες Super League θα μπουν ίσως 32, ίσως 16. Θέλουν να μπουν χωρίς ομίλους. Κατευθείαν με knockout παιχνίδια έτσι, μέσα έξω. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι, 10 αγωνιστικές είναι αυτές. Και η ομάδα που είναι σε πιο κάτω κατηγορία θα παίζει φυσικά στην Αγγλία γίνεται έτσι, αυτό. Έτσι γίνεται για να υπάρχουν και οι εκπλήξεις και να έχει μεγαλύτερο φυσικά, ενδιαφέρον. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση για το κύπελο. Το θεωρώ στο σωστό δρόμο την πρόταση. Λοιπόν, όσο αφορά βέβαια το πρωτάθλημα, γιατί εδώ υπάρχει μια διχογνωμία. Ναι. Καταρχήν, με 14 ομάδες είναι 26 αγωνιστικές. Καταρχήν δεν ξέρουμε τι λοιπόν, θα γίνει ακόμη. Δεν ξέρουν και οι ίδιοι βασικά. Πρόσεξε να δεις. Το τηλεοπτικό, αυτό το οποίο υπογράψανε και μέσω Nova και μέσω ΕΡΤ, είναι το minimum 30 αγωνιστικές. Ναι. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουνε, να μην γίνει κάτι επιπλέον από ένα απλό πρωτάθλημα, έτσι. Εγώ, το οποίο τελειώνει καλά, 26. Μιλούσαν για τρεις γύρους. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις προτάσεις. Λοιπόν, η πρώτη πρόταση η οποία παίζει είναι η εξής. Η τελική βαθμολογία, ο πρώτος θα παίζει μέχρι και τον έκτο για το πρωτάθλημα ναι. και την Ευρώπη. Το ξέρω, το διάβασα γι' αυτό. Έτσι, πολύ ωραία. Και από τον 7ο έως τον 14ο. Play-off για πρωτάθλημα και play-off για πτώση με λίγα λόγια. Για πτώση, όμως ενδέχεται η μία θέση, δηλαδή αυτός που θα βγει πρώτος από το δεύτερο γκρουπ, να παίξει με τον 5ο. Μπαράζ πως θα πάρει μια θέση στην Ευρώπη ακόμα. Το καταλάβαμε. Με τον 5ο. Ναι, δηλαδή 5 ναι. είναι τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. 2 ναι. Champions League, 3 δηλαδή, Europa. Ο 5ος δεν θα είναι σίγουρος. Όχι, αυτό λέμε. Από το 1 ως 6 που θα παίξουν για τις ευρωπαϊκές θέσεις θα βγουν οι 4 πρώτοι. Ναι. Ο 5ος ναι, θα αυτό... παίξει μπαράζ με τον πρώτο του δευτέρου ομίλου. Για ποιο θα πάει η Ευρώπη. Είναι πολύ μου αρέσει εμένα. Δεν μου αρέσει εμένα αυτό. Γιατί ο έκτος δηλαδή, γιατί να μην παίξει μπαράζ για να παίξει ο πρώτος. Ούτως ή άλλως ο έκτος αποκλειστεί. Ναι. Δεν βγαίνει. Είναι 5 οι θέσεις. Ναι.
Ο Έκτος φεύγει. Δηλαδή μπορεί να βγει κάποιο που είναι ήταν. Ένα λεπτό. Εγώ δεν το θεωρώ δίκαιο αυτό. Κάποιο που δεν είναι να πέσει, μπορεί να βγει Ευρώπη και να μην βγει Ευρώπη. Ακριβώς. Ο Έκτος. Ναι. Δεν το θεωρώ σωστό. Εγώ για μένα. Γιατί εγώ το θεωρώ πολύ ωραίο. Εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Είναι μεγάλη. Καλά, αυτό ο οποίο είναι για να πέσει, δεν υπάρχει περίπτωση, Ζάχο μου, να πάει για να διεκδικήσει θέση Ευρωπαϊκού Ιστορίου. Δηλαδή, αν δεν έκανε τη βλακία ο τέτοιο, θα ήταν ο Πλατανιάς αλπα εθνική αυτή. Γιατί, πρόσεξε να δει, γιατί στο δεύτερο γκρουπ θα πέφτουν τρει. Εκ των οποίων, μάλλον δύο, ο τρίτος από το τέλος θα παίζει πάλι μπαράζ. Ρε φίλε μου, ένας δεν θα υπάρχει λοιπόν. Ο πρώτος από αυτόν τον όμιλο που θα ήταν για να πέσει. Εννοείται. Μου λες ότι θα παίξει μπαράζ. Θα παίξει μπαράζ για να βγει Ευρώπη. Από εκεί που θα ήταν να πέσω, θα παίξω και μπαράζ να βγει Ευρώπη. Τι χασομάρα είναι αυτή. Ο έβδομος, ναι. Που θα είναι στο γκρουπ με 7 ως 14. Ναι. Με τον πέμπτο δεν θα έχει μεγάλη διαφορά βαθμολογική. Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν δηλαδή, έχει σχέση. Η ομάδα αυτή με την, ο 7 με τον. Άμα δεν έχει διαφορά να μην παίξει και μπαράζ, τότε να μην πέσει. Δεν είναι λογική αυτή. Από τη στιγμή που τον βάζεις σε διαδικασία να σωθεί, δεν μπορεί να παίζει μετά να παίζει για Ευρώπη. Γιατί δική μου λογική. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Έτσι. Okay. Εγώ το θεωρώ. Δεν το βλέπω σωστό αυτό. Θα είναι πάρα πολύ. Έτσι, ναι, τον βάζω μια. Extreme, πάρα πολύ. Τη βάζω σε διαδικασία να σωθώ, να μην σωθώ, να έχω άγχος, να σωθώ, μη σωθώ και μετά η ίδια ομάδα θα παίζω για να άμα βγω Ευρώπη. Ναι. Δεν το θεωρώ σωστό. Μπάση περιπτώσει, λοιπόν, η δεύτερη πρόταση. Αυτή είναι η πρώτη, έτσι. Ναι. Να παίζει play-off ο πρώτος με τον τέταρτο. Ναι. Αυτό το γκρουπάκι για το πρωτάθλημα. Ναι. Μόνο. Και ο πέμπτος έξω τι έκανε. Ο πέμπτος μέχρι τον 8ο για Ευρώπη. Mm-hmm. Για τις τρεις θέσεις τις ευρωπαϊκές. Ναι, ναι. Και 9 με 14 για τα play out. Αυτό σωστό το βρίσκω. Λοιπόν, αυτό το βρίσκω πιο σωστό. Αυτό είναι η δεύτερη πρόταση. Και η τρίτη πρόταση είναι να υπάρχει ένας ενδιάμεσος γύρος. Ναι, αυτό γινόταν νομίζω ή στην Ολλανδία ή στο. Νομίζω Ολλανδία. Όχι, γινόταν. Όχι. Ολλανδία, Σκοτία, στη Σκοτία. Και αλλά Ολλανδία, ήταν με λιγότερες ομάδες, τρεις γύρους ήταν. Ναι, αυτό είναι, με τρεις γύρους δηλαδή. Θεωρώ καλύτερο, θεωρώ το τη δεύτερη πρόταση. Δεύτερη, το δηλαδή, διάβασα και εγώ αυτά. Ναι. Θεωρώ το δεύτερο καλύτερο. Πιο προσιτό στον Έλληνα, θεωρώ το δεύτερο καλύτερο. Το 1 με 4 πρωτάθλημα. 5-8 Ευρώπη. Και 9-14 play-out. Ναι. Το θεωρώ πιο δίκαιο με λίγα λόγια και πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε, είναι την επόμενη Τρίτη θα περάσει ένα από τα τρία. Λοιπόν, είναι προς όφελος, εγώ θεωρώ, και τις τηλεθέσεις. Και το άλλο, και το άλλο για πάντα. Το κύπελο το θεωρώ σε σωστό δρόμο και πολύ σωστό. Και το κύπελο, όπως το είπαμε, κανονικά. Ωραία. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης με την. Αφού πλέον υπήρξε αναδιάρθρωση, έτσι. Άρα λοιπόν, επίκειται το να γίνει να αναδιαρθρωθεί και το πρωτάθλημα κανονικά της Super League. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα το τι. Θα γίνει από εκεί και πέρα, είδομε το τι θα πέρασει. Αυτό είναι, νομίζω, πρώτα πρέπει να ψηφίσει. Νομίζω ψηφίστηκε στη Βουλή αυτό για την αναδιάρθρωση. Τελείωσε αυτό. Τελείωσε. Για αναδιάρθρωση τελείωσε. Ναι, πέρασε. Και οι ενστάσεις βγήκανε, γιατί έκανε τα Γιάννενα. Κάνανε, όλα απορρίφθηκαν. Αυτά, γι' αυτό έγινε και αυτό το μπαράζ. Γιατί σωστά. Πριν γινόταν. Καλά, δεν θα υπήρχε δεν θα μπορούσε να γίνει. Δεν θα μπορούσε. Από τη στιγμή που είναι νόμος του κράτους, δεν υπήρχε περίπτωση να δικαιωθεί καμία ομάδα. Λοιπόν. Είδομεν, τα θεωρώ, σου είπα, στο σωστό δρόμο τις προτάσεις όσον έτσι. Αφορά, εγώ τουλάχιστον θα ψήφιζα το δεύτερο, το δεύτερο. Στο, χέρι, okay. Στο χέρι μου, για το κύπελο το θεωρώ, είπαμε, σωστό. Πάμε. Εγώ, ό,τι και να περάσει πάντως είναι προς όφελος δικό μας. Ναι. Δηλαδή των οπαδών, των φιλάθλων, θα υπάρχουν περισσότερα οι οποίοι θα δουν παιχνίδια, βεβαίως, θα δουν πολύ δύσκολες αναμετρήσεις και ουσιαστικές. Και εδώ τώρα, γι' αυτό λέμε ότι το ένα θέμα ναι. Σμπρώχνει το άλλο, είναι σαν αλυσιδίτσα. Πάμε στα διαρκείας τώρα. Μπράβο, γιατί τώρα, πρόσεξε. Αν γίνει όποιο και να γίνει, άρα τα παιχνίδια. Εκτός τώρα θα σου πει ο άλλος ρε φίλε, εκτός αν είναι play-off, τα play-off δεν είναι μέσα στα διαρκείας. Αν είναι όμως τρίτος γύρος, θεωρείται ναι. Ότι είναι. Είναι κανονικά. Κανονικά. Όλα. Έτσι. Όλα. Έτσι είναι. Ναι. Εγώ δηλαδή, θεωρώ... αν ισχύσει το τρίτο σενάριο, έτσι, ναι. Ο τρίτος γύρος, και αυτός είναι μέσα. Δεν είναι εγώ play-off. Έχω την εντύπωση ότι τα διαρκείας Ζάχου. Ναι. Αυτά τα οποία βγάζει, έβγαλε μάλλον, είναι στην βγήκαν στη φορά και βέβαια. Πάνε και πολύ λοιπόν, καλά γιατί βλέπω... Θα πούμε κάποια πράγματα τώρα. Ναι. Νομίζω ότι το διαρκείας εκτός από τα play-offs τα ευρωπαϊκά, εάν όμοι γίνει το Άρης μπει σε όμιλο, ευρωπαϊκό όμιλο, το οποίο ναι. Θα έχει επιπλέον εισιτήριο ή επιπλέον ναι. Διαρκείας. Είχε ξαναγίνει αυτό. Τα παιχνίδια. Είχε okay. Ξανά που είχαν βγει το διαρκείας των ευρωπαϊκών αγώνων. Λοιπόν. Και όπως βεβαίως και εισιτήριο, αν περάσει και τον όμιλο, να θυμόμαστε καλά, με τη Manchester City, εισιτήριο, είχαμε εισιτήριο κόψει και εισιτήρια φυσικά, μετά. Φυσικά. Λοιπόν. Άρα, το υπόλοιπο κομμάτι που αφορά
το διαρκείας, νομίζω είναι για όλο το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν παίζει ρόλο δηλαδή το πώς θα διοργανωθεί. Όχι, άλλο σου είπα. Ναι, κατάλαβα τι με λες. Αν γίνει play-off. Ναι, εγώ πιστεύω είναι και τα play-off μέσα. Δεν, δεν το ξέρεις αυτό. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν το ξέρεις αυτό, γιατί πάλι θα πάμε στο παρελθόν. Είχαν βγει και για τα play-off. Ξέρεις γιατί στο λέω. Είχαν βγει διαρκές και για τα play-off. Περίμενε, θυμάσαι. Ξέρεις γιατί στο λέω. Είχε γιατί... γίνει, το θυμάμαι λάθος. Εάν τυχόν. Είχε γίνει, το θυμάμαι λάθος. Για είχε τα play-offs, ναι. Όχι, νομίζω, ναι, είχε γίνει. Ναι, είχε γίνει. Είχε γίνει, νομίζω, είχε γίνει. Δεν το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Εγώ νομίζω είχε γίνει. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Εκεί ήταν τρία παιχνίδια, έτσι. Ναι. Εδώ του είναι τουλάχιστον πάνω από 10. Άρα λοιπόν, εάν συνυπολογίσουμε ότι το διαρκείας φέτος του Άρη, και μάλιστα το λέει και όλος ο κόσμος, είναι φθηνό, εάν είναι τυχόν βγάλει έξω τα play-off, είναι λογική τότε τιμή. Γίνεται ακριβώς ζάχο. Γιατί? Γιατί για 26 παιχνίδια, για 26 παιχνίδια, αν είναι μόνο, είναι ακριβό το διαρκείς. 26 γιατί 26? 26. 13 είναι. 13 εννοείς στην έδρα σου. Ναι, 13 στην έδρα σου. Τα δύο που σου δίνει αν είσαι δύο... Αυτό, τα δύο ευρωπαϊκά. Πάνε στα σίγουρα, ένα σίγουρα ευρωπαϊκά. Ένα σίγουρο συν ένα λέω εγώ. Ένα. 15 μπορεί... παιχνίδια λέω. Τι είπα, το μίνιμουμ θα παίρνεις. Άρα λοιπόν 15 παιχνίδια λέω εγώ, ή 14 όπως το λες εσύ. Είναι ακριβό το διαρκείας. Γιατί είναι ακριβό? Είναι ακριβό. Είναι ακριβό γιατί πέρυσι οι τιμές που είχε ήταν για 30 αγωνιστικές, δεν ήταν για 26. Ναι, έτσι. Για 15 εννοείς παιχνίδια. Για 15 κανονικά, βέβαια φέτο μπαίνουν και τα. Τα δύο παιχνίδια δηλαδή. Είναι, αν δεν είναι τα playoffs μέσα, αυτά δηλαδή τα οποία θα ψηφίσουν την Τρίτη, εγώ θεωρώ ότι το διαρκείας είναι ακριβό. Ναι. Ας με πει κάποιος. Απ' την άλλη μετά, εφόσον εγώ δεν λέω ότι έχεις άδικο. Με απ' την άλλη, άμα μπουν όμως και τα play-offs, είναι μετά πάθινο. Είναι πολύ φθηνό. Πάρα πολύ μετά, φθηνό. Άρα είναι σαν να, με αυτό που λες, είναι σαν να λες, άμα βάλεις και τα play-off, αύξησέ το. Αυτό λες. Εννοείται. Πώς θα γίνει? Έπρεπε εδώ να το είχε βγάλει δηλαδή. Μα έχουν... Εδώ, άρα λοιπόν... Είναι γιάγμα τώρα ναι, τα... Okay, είναι ήδη έχουν πουληθεί. Τι θα γίνει δηλαδή? Ξέρεις, θα πει εσύ που αγόρασες φέρουμε άλλα 30 ευρώ. Δεν γίνεται. Όχι, αυτό δεν το γίνεται. Πράγμα. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Σκέφτομαι το εξής, ότι επειδή αυτά, έτσι πως το βλέπω εγώ, όπτη και να περάσει, είναι 10 αγωνιστικές. Δεν είναι λίγες. Ναι. Είναι 10 αγωνιστικές, όπως και να είναι, όπως και να παιχτεί. 10 αγωνιστικές, 5 στην έδρα σου. Ναι, λοιπόν, άρα είναι 5 παιχνίδια επιπλέον. Τα 5 παιχνίδια επιπλέον. Αν κάνει το δεύτερο σενάριο που λέω εγώ, αν ισχύσει, δεν είναι 5, είναι 4 ομάδες. Είναι 3 παιχνίδια. 3 παιχνίδια. Ναι. Είναι 3 παιχνίδια. 3 παιχνίδια. Βέβαια, πρόσεξε, 3 παιχνίδια. Τώρα βέβαια ανάλογα που θα είμαστε, ένα 4 ή 5, 8 με ομάδες, ειδικά αν είσαι στο 1-4, φυσικά θα είναι όλα ντέρμπι, έτσι. Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι θα. Αν είσαι στο 5-8. Εννοώ εμπορικότητα των αντιπάλων, έτσι. Αυτό πάντως δεν το διευκρίνησαν, έτσι, για να πούμε τα διαρκεία. Σε πάση περιπτώσει, εγώ θα πάρω ως προσημείωση ότι αυτά θα είναι μέσα. Ναι. Γι' αυτό και λέω ότι είναι φθηνά τα διαρκεία. Το λέω από εδώ. Έτσι, έτσι. Έτσι, για να μην λέει ο κόσμος. Η λογική ότι λέει αυτό. Προσπαθείς η, λογική... Άξε, η λογική λέει αυτό. Ότι θα είναι μέσα. Ότι θα είναι μέσα. Εγώ λοιπόν το φέρνω δεδομένο ότι θα είναι μέσα στο πακέτο. Έτσι, και τα 3 παιχνίδια ή 5 παιχνίδια τα επιπλέον στην έδρα μας. Άρα τα διαρκεία φέτος είναι πάρα πολύ φθηνά. Σε σχέση με πέρυσι πάντα, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα, από ό,τι βλέπω, η κίνηση πάει πολύ καλά. Όντως. Είναι, και θεωρώ ότι με τις πρώτες μεταγραφές που θα κυλήσουν, έτσι, στο επόμενο διάστημα, θα πάει ακόμα καλύτερα. Για να μην θέλω εδώ, δεν θέλω να κρυβόμαστε ποτέ πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι. Γιατί και πέρσι, παρότι ο Άρης ήταν μια ομάδα που ερχόταν από 4 χρόνια... στα χωριά και στις κομοπόλεις, έτσι. Ναι. Η έκρηξη των εισιτηρίων διαρκές, δηλαδή από εκεί που πήγανε, βέβαια, πάλι κράτα λίγο αυτό που θέλω να πω, ποτέ στον Άρη, και εγώ συγγνώμη, δεν το καταλαβαίνω αυτό, ποτέ η ΠΑΕ Άρης δεν έχει δώσει στο τέλος χρονιάς επίσημο αριθμό εισιτηρίων διαρκές. Ποτέ, εγώ σωστό δεν το έχει κάνει ποτέ. Δεν το ξέρω. Αμφιλεγόμενο αυτό. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, ναι. Δεν μπορώ. Λοιπόν, πέρσι. Εγώ το καταλαβαίνω. Αλλά όχι, δεν όχι, δεν υπάρχει λογική. Όχι, όχι, ναι. Όχι. Να μην κάνουμε τώρα αυτά που κράζουμε σε άλλους, να μην τα κάνουμε εμείς. Ναι. Τι θα πει, δηλαδή, ο Άρης, από ό,τι λένε, είχε γύρω στα 8.500 διαρκείας. 7.500 εγώ θα πω. Λίγα είναι. Όχι, βέβαια. Θεωρίζουν κάποιοι ότι είναι λίγα. Κάποιοι είπαν ότι είναι 5.900. Ναι, λοιπόν, όσα και να είναι, η έκρηξη έγινε για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι, αφού είδε ο Αριανός την πρώτη αγωνιστική, έτσι. Έτσι, ναι, εκεί έτσι έγινε η έκρηξη. Εκεί έγινε. Είδε ότι. Το 0-3 στις Λαμίες. Δεν είναι μόνο το 0-3. Είδε ότι κάποιοι παίκτες, εκτός από τα φιλικά, ήτανε πολύ τους είδε ότι, ναι, ότι είδαν ότι αυτό που λέω συνέχεια, ότι μπορούν και να κουμπάνε γλυκά την μπάλα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, άρα εκεί έγινε η έκρηξη, έτσι. Και ήρθε ο κόσμος
Όχι ότι δεν θα ερχόταν, αλλά εκεί έγινε μεγάλη έκρηξη. Δηλαδή από τα 1500-2000 που ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, 2-2,5, πήγε από ό,τι λένε 7,5-8,000. Μάλιστα. Λοιπόν. Άρα... Ακούπησα τα 8 έτσι, εγώ τουλάχιστον ήξερα αρχικά. Όχι, πολλοί μιλάνε για πολύ περισσότερο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, συγγνώμη. Ναι. Θέλω φέτος η ΠΑΕ μου να πει στο τέλος ότι έχω 6.372 διαρκείας. Έτσι, έτσι. Έχω 11.108. Λοιπόν, άρα ο στόχος πώς τον βλέπεις φέτος? Εγώ θεωρώ, να πω λίγο, ναι. Να πάμε και λίγο στον κύριο Καρυπίδη, γιατί ναι. πραγματικά για μένα δείχνει έναν επιχειρηματία, ναι. ο οποίος είναι πάρα πολύ επιθετικός, μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί προσπαθεί με κάθε τρόπο να βγάλει χρήμα. Ναι. Και αυτό είναι προς όφελος της ΠΑΕ, έτσι, της εταιρείας. Μην ξεχνάμε ότι δεν είναι διαχείριστος ο άνθρωπος, έχει βάλει κιόλας, ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, είναι αυτό που στο είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα για τον κύριο Γουλιέλμο, ναι. έτσι, που ήταν ναι. σε μια αποστροφή του που λόγου για τα 2 εκατομμύρια. Ναι, είπε ότι... αλλά συγγνώμη, 2 εκατομμύρια, αλλά... απόδειξε ακόμη δεν έχω όχι, τίποτα. Ήταν και, απογοητευμένος με τον κόσμο. Εντάξει. Ότι δεν πήρε... Περίμενε ρε φίλε, εδώ τα και είπα. Ο κύριος Καρυπίδης... Το έφερε στο παράδειγμα. Ακριβώς, ξεκίνησε το καλοκαίρι, δεν ακολούθησε ο κόσμος, ήταν αμουδιασμένος, γιατί δεν ήξερε τι ομάδα. Και μετά πήγε... Και όντως πραγματικά τον βοήθησε. Έτσι θα γίνει και φέτος. Εφέτος πιστεύω ο Αριανός θα πρέπει ναι, αλλά το 12.000 που έχει βάλει πλαφόν η δίκη να το περάσει. Από την αρχή βλέπω ροή εισιτηρίων διαρκείας. Και ακόμα δεν ελευθερώθηκαν οι θέσεις. Ναι, έτσι. Ακόμη βλέπω από την αρχή. Είδα και τον το Μπουγάτσα σήμερα με τον Μάνο τον Καλογεράκη εκεί στα, τον είδες? Πήγαν στα επίσημα. Τον Νικόλα. Στη θύρα 7 έγινε και επίσημος. Άνω τελεία θα σου πω για τη θύρα 7. Κοίτα, τώρα, αν είχα την οικονομική δυνατότητα, θα και εγώ στην 7 θα πήγαινα. Λοιπόν, μπορεί και να το κάνω, αλλά θα, αν το κάνω αυτό, είναι σαν να λέω ότι αν παίξουμε κανένα ευρωπαϊκό δεν θα ακολουθήσω εκτός. Ή αν με δεις με κανένα ακορντεόν σε κανένα... Εγώ θα πάω στην 9, Ζάχο, λοιπόν, ναι. όπως πήγαινα... Αν με δεις στο Βαρδάρι με κανένα ακορντεόν, να ξέρεις, θα μου δώσεις κανένα 2 ευρώ. Εντάξει, βάλεις να... Μη στεναχωρίες, θα βγάλεις τι θα βγάλεις, αυτό το... ναι, αφού δεν έκαναμε αυτό το τέτοιο να πάρουμε κανένα διαρκείας, τι να πω. Για προχώρα. Εσύ πας στην 9 και έχεις ένα παράπονο, μου λες. Ναι, θα σου το πω τώρα. Στην αρχή την προηγούμενη εβδομάδα ναι. μου τα πες, δεν συμφωνώ όμως, φίλε. Λοιπόν, άνω τελεία, θα πω λίγο για την 7. Πάμε. Καταρχήν η 7, ρε φίλε, θα γίνει σαλόνι. Ναι. Είναι φοβερό. Δηλαδή, αυτό, αν φύγουν όλα τα κάγκελα, φύγαν τα δημοσιογραφικά, μπουν δερμάτινα που λέει κτλ. Ένα πράγμα σαλόνι, όχι σαλόνι. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε, θα ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα. Λοιπόν, κάτσε να το δεις, ότι έχουν βγει ήδη από τη φωτογραφία του Μπουγάτσα. Και όχι μόνο αυτό. Να το είδες ότι έχουν βγει ήδη τα καθισματάκια. Α, μπράβο, μάλιστα. Τον βλέπεις και τον ηγεσία. Εννοείται. Ωρε φίλε. Έχουν βγει ένα. Τριπλέτα φοβερή. Τριπλέτα όχι, ο Μπιμπισίδη είναι στην Κέρκυρα. Πρέπει να τα μετρήσουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι. Ναι, τα μετράω καλά. Έξι, καλά τα μετράω. Θα βγάλουν κι άλλα ή αυτό είναι. Νομίζω για... παραπάνω πριν να βγουνε. Δεν νομίζω παραπάνω να βγουνε. Ή αυτά δηλαδή, είναι. Εν πάση περιπτώσει. Έξι διαζώματα δεν είναι λίγα. Γιατί όχι. Πρόσεξε το ποσό εκεί. Περίμενε. Δεν είναι μόνο αυτό. Τι είναι. Περίμενε. 1.300 ευρώ είναι. 600 θέσεις θα γίνουν επιπλέον μέχρι κάτω στο ναι, γήπεδο. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Επί 2.000 οι θέσεις, γιατί το έβγαλε το ποσό, είναι 1.200. Τι 2.000 οι θέσεις. 2.000 οι θέσεις. Τι 2.000. Θα έχει... 2.000 η θέση, Βλάχο. 2.000 ευρώ θα είναι αυτή που θα είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ακριβώς. Δεν έχουμε. 2.000 Βλάχο. Κάτσε ρε φίλε, 2.000 είναι στα VIP. Γιατί να πάω εκεί κάτω. Γιατί εκεί είναι γιατί... το κάτι άλλο. Ναι, αλλά εκεί θα βρέχομαι κιόλας. Δεν ξέρω αν θα βρέχεις εκεί. Βρέχεσαι. Λες, βρέχεσαι. Ρε φίλε, κάτσε. Θα μας τρελάνεις. Τα ονόματα. Θα μας τρελάνεις, ρε Πόσμαν. Δεν είναι αυτά που λέω. Ανάλογα βέβαια πώς πέφτει η βροχή, βρέχεσαι όταν είσαι. Στις πρώτες θέσεις μέσα στο σκεπαστό. Ναι. Δεν θα βρέχεσαι στον αγωνιστικό χώρο, μας τρελάνεις. Μπορεί να βρέχεσαι. Θα βρέχεσαι. Τι θα βρέχεσαι. Ναι, αλλά το γουστάρει ο άλλος. Ναι. Ναι, καλά, εντάξει. Δίπλα στον Παντελίδη. Αγγλία θα σηκώνε... είναι. Στον Παντελίδη καλά είναι. Έτσι, κάνε αλλαγή. Δίπλα στο Λουτσέσκου όταν είναι να δω. Εκεί να δεις τι γέλιο θα έχει. Εκεί θα είναι λίγο δύσκολα. Εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να σταθώ σε αυτό. Ναι. Ότι... είναι έξυπνος πάντως. Πάρα πολύ. Είναι έξυπνος ο άνθρωπος. Προσπαθεί με κάθε σημείο, με κάθε λεπτομέρεια. Ή υιοθετεί έξυπνες ιδέες. Ναι. Το ίδιο είναι. Δεν παίζει ρόλο. Το ίδιο είναι. Έτσι ακριβώς. Είναι έξυπνος. Έτσι. Ότι είναι. Επαναλαμβάνω όμως, γιατί εγώ δεν θέλω να λέω άλλα παρά πέντε και άλλα και πέντε. Ναι. Μπορεί μέχρι τώρα να τα πάει καλά. Έτσι. Η ιστορία, αν τελείωνε σήμερα, ρε παιδί μου, αν αύριο
Ερχόταν πάλι το ίδιο παράδειγμα, Bill Gates, και λέει πόσο κάνει αυτό, αυτό το πράγμα, φέρτε το μου να το τηλέψω ένα πακέτο. Φίλε, η ιστορία του πιστώνει κάποια πράγματα, αλλά δυστυχώς για τον κύριο Καρυπίδη έχει γράψει ότι έχει τη δεύτερη πιο μελανή σελίδα της ιστορίας του Άρεως. Δυστυχώς. Ναι. Ίσως να είναι και λίγο άδικο, αλλά έτσι είναι γράφει άδικο, ιστορία. Είναι άδικο για μένα. Έτσι γράφει ιστορία, okay, Postman. Έτσι είναι, λέει ότι ο Άρης δεν ανέβηκε από τη Γάμα Εθνική. Αυτό είναι η πιο μελανή. Άρα λοιπόν εγώ τώρα. Η δεύτερη πιο μελανή είναι ότι δεν ανέβηκε από τη Β'. Εγώ αντιπαρέρχομαι τώρα. Εγώ και λέω το εξής. Εάν σου πάρει κύπελο Ελλάδος, θεωρώ ότι θα είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος που πέρασε τον Άρη μετά τον Καμπάνη. Ναι. Συμφωνείς? Εγώ τον Καμπάνη δεν τον έσα. Ούτε εγώ. Δεν αλλά πήρε κύπελο για εκείνος. Ναι. Άρα ο επόμενος ήταν αυτός. Ωραία, ωραία. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο μεγαλύτερος ήταν αυτός που θα φέρει πρωτάθλημα, φίλε. Φυσικά. Εννοείται, φυσικά, φίλε, φυσικά, φυσικά. Μιλάω για την αλλοβρία των 50 χρόνων. Αν πάρει τίτλο, δεν το σβήνει βέβαια, γιατί όχι, πάντα η ιστορία γράφει. Άρα έτσι. Είναι... Αλλά όντως θα είναι μια τεράστια επιτυχία τεράστια. Που θα τον φέρνει σε περίοπτη θέση. Έτσι, έτσι, γιατί έτσι, θα έτσι, έχει έτσι, σπάσει ακριβώς. Και η Κατάρα. Γιατί πρόκειται περί Κατάρα αυτό το πράγμα. Όπως και η δική μου δεν μπορεί να κερδίσει στο στοίχημα. Καλά, εσύ είσαι φίλε εγκαντεμόσχυλο. Μιλάμε, είναι φοβερό πράγμα αυτό που συνέβη. Φίλε, συνέβη. Λοιπόν, να πάμε λίγο στην 9 τώρα. Ναι, στην 9 που μας έπρεξε με την 9, επειδή πα στην 9. Εκεί με ενδιαφέρει και εμένα. Ναι. Που βλέπεις με κι άλλη από εκεί, εντάξει, όχι καλά βλέπεις. Κάτσε καλά, ρε φίλε. Εκεί να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ την έχω βαφτίσει την 9. Το δαγκώνεις λίγο, τον δαγκώνεις. Η 9 είναι, είναι η κερκίδα όπου ο άμπαλος για σένα, μαθαίνει μπάλα. Όλοι άμπαλες στην 9. Δηλαδή από πάνω είναι σαν πιάτο το γήπεδο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Βλέπεις ό,τι σύστημα και να κάνει, ό,τι αλλαγή μέσα. Αφού σε κάποια φάση κάνεις έτσι, νομίζω ότι είναι σουμπούτεο και κάνεις τα τέτοια έτσι. Είναι σαν σκακέρα. Δηλαδή από πάνω είναι σαν να βλέπεις. Και γιατί με έπρεξες τώρα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι. Γιατί τι θέλω. Έτσι πως είδα, όπως ακριβώς στην 7 τώρα που με έδειξες. Ναι. Και στην 9 έχουν βγάλει κάποιες θέσεις για να γίνουν τα δημοσιογραφικά. Οι δημοσιογραφάρες δηλαδή να είναι άκουσε σε με. Περίοπη θέση. Πες εγώ και... περίμενα ότι τα δημοσιογραφικά θα γίνουν επάνω. Αυτό λέει η λογική. Έτσι αλλά, έλεγε αλλά η προφανώς, λογική. Ναι. Προφανώς λέω εγώ χωρίς να ξέρω το να είναι booth πάνω το ένα δίπλα στο άλλο είναι λίγα και χρειάζονταν περισσότερα. Γιατί σε έβαλε... Ασκατέβαιναν κάτω σειρές. Άλλη μία σειρά λες. Ασκατέβαιναν βέβαια. Ναι, εντάξει, το να με βάζει εμένα σε μία θέση όπου δίπλα μου θα έχω ένα plexiglass, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν αυτό. Ή θα έχω ένα έδρανο ο οποίο θα πρέπει να γράφει ο δημοσιογράφος με τα μικρόφωνα του και δεν θα μπορώ να βλέπω, δεν θα έχω ορατότητα γηπέδου. Αυτό είναι εμένα που με απασχολεί. Αυτοί οι θέσεις οι οποίες θα είναι δίπλα, ακριβώς τα δημοσιογραφικά, θα έχουν ορατότητα γηπέδου. Φέρε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νίκο, έλα μέσα λίγο. Βεβαίως, σε παρακαλώ. Αν μπορούμε, έχουμε λοιπόν, τηλέφωνο. Έχουμε γραμμή. Να πάμε στο φίλο όμως. Να πάμε. Να ακούσουμε και τη δική του άποψη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλει. Ο Αριστίδης είμαι, Ζάχοδη. Έλα ρε Άρη. Ωραίο όνομα ρε φίλε. Ο Αθηναίος. Γεμίζει Άρη. Πειραιώτης. Πειραιώτης. Αθηναίος Πειραιώτης. Νεαπολίτης Πειραιώτης. Νεαπολίτης Πειραιώτης. Συμπατριώτες είμαστε έτσι. Δεν μπορώ, συμπολίτες έχω μάλλον το πούμε. Έχω πάθει με αυτούς τώρα, έχω πάθει κλακάζ έπαθα στον εγκέφαλο. Πού νεαπολίτης είσαι. Εννοείται. Ναι, από εκεί. Γέννημα Θρέμα. Τι, πού, τι εννοείς, που μένω τώρα, στον Κόκορα μένω. Όχι ρε παιδί μου. Πού. Μεγαλωμένος στη Νεάπολη. Μεγαλωμένος στη Νεάπολη, μέσα στους ασπρόμαυρους εκεί. Όχι ρε παιδί, αυτό το ξέρω. Κάτω, στο Στρεμπενιώτη πάνω. Στρεμπενιώτη μέσα είμαι τώρα, εκεί μένω, εδώ και 20 και 25 χρόνια. Στρεμπενιώτη, στον Άι Γιάννη πάνω. Α, ψηλά εσύ. Ναι, 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 εκεί. Εγώ είμαι μεγαλωμένος εκεί στο Δημαρχείο που είναι τώρα. Μάλιστα, ωραία. Να σου πω ρε Ζάχο. Ναι. Μ' ακούς. Σου ακούω, γιατί βέβαια. Μου το κλείσει προάλλες ο άλλος. Γιατί. Εντάξει, τώρα εσύ δεν είσαι να απαντήσει, ο άλλος δεν είναι εκεί, έτσι. Όχι, όχι, ο Τάσος δεν είναι εδώ πέρα. Δεν την Παρασκευή. Έχω δεν ξέρω πράγμα. Έχω κάνει το τέταρτο που σας άνοιξα, ναι. Γιατί ήμουν εκτός σπιτιού. Γιατί μου το δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν, σε αυτή την, γιατί δεν λες, δεν του λες τίποτα όμως. Τι να του πω ρε φίλε, γιατί σε έκλεισε. Ναι, γιατί βγαίνω να πω τη γνώμη μου και επειδή ναι. Του αρέσει η γνώμη προφανώς, μου. Προφανώς προσβλήθηκε από κάτι που είπες. Τι να δεν σου είπα πω. Τίποτα. Δεν ξέρω, τι είπα, να σου πω. Ναι, άκουσε με λίγο, άκουσε με. Το αν θέλει να σε κλείσει ο Τάσος ή όχι είναι δικό του θέμα. Βέβαια, αν δεν έλεγες τίποτα, κάτι πρέπει να τον είπες. Δεν μπορεί. Τον είπες... Ζάχο, γι' αυτό εξίσταμαι και διαμαρτύρομαι. Ναι, δεν είπες γιατί τίποτα. Δεν εντάξει. Τον είπα τίποτα, ρε φίλε. Δεν τον πρόσβαλα. Του είπα ότι είναι χάρτινο κύπελο. Το κύπελο τη ΣΑΕΚ πρόπερση ήταν χάρτινο. Και φέτος είναι πάλι χάρτινο. Τι να, γιατί ναι, και εγώ, όταν λέει χάρτινο τη ΣΑΕΚ, του είπα και εγώ, έσφαξε όλου. Και εγώ του το λέω αυτό το πράγμα. Ότι έχει φάξει. Δεν λέω γιατί. Έχει φάξει όλε τι ομάδε. Γιατί μου το. Και όταν τον είπα ότι συμπεριφέρεται σαν τον Ολυμπιακό,
Απόδειξη είναι ότι μέχρι τώρα ο Τσουγκαλά θα κάνει αυτά. Με την πεπατημένη λέω του Ολυμπιακού. Το λέω και δίπλα του. Αλλά εντάξει, να σου πω κάτι, άκουσε με τώρα. Σε αυτό δεν θα βρει. Δεν θα βρει δίκη, ούτε εγώ θα βρω, ούτε εσύ. Θα πει το δικό του Τάσο, θα πω εγώ το δικό μου. Ο κόσμο πήρε και τέτοιο. Παίρνω τηλέφωνο, όχι, όχι, να μιλήσω. Ναι, άμα λεπτά. Δεν είπε τίποτα σοβαρά εκείνη τη στιγμή. Δεν είπα τίποτα, εντάξει, στορκίζομαι. Εντάξει. Τι να σου πω τώρα. Δεν το πρόσβαλα προσωπικά. Τον ναι. Είπα ότι αυτά που σου λέω και ότι συμπεριφέρονται σαν τον Ολυμπιακό. Απόδειξε ότι με έκλεισε. Ο Τσουκαλά κλείνει του ελεύθερου, ναι. Δεν σου αρέσει η γνώμη. Λέει και άντε γεια, ε. Καλά, ο Τσουκαλά είναι άλλη. Άλλη. Ρε φίλε όμως, δεν μπορώ να βγαίνω να λέω τη γνώμη και μου τα κλείνει με στα μούτρα. Εντάξει, εντάξει, αυτό είναι ντροπή. Επειδή δεν του αρέσει η γνώμη μου. Ωραία. Και εγώ θα το, όταν έρθει αυτές τις μέρες που θα ξανακάνετε μαζί εκπομπή, εγώ θα ξαναπάρω τηλέφωνο και θα το τα πω. Βέβαια θα του αρέσει, γιατί θα με ξανακλείσει, είναι σίγουρο. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει λόγος, θα επέμβω. Αν δεν υπάρχει λόγος. Μα αυτό μου κάνει εντύπωση, ρε. Αν δεν υπάρχει λόγος. Άκουσε, αν δεν υπάρχει λόγος. Φυσικά μπορώ να ζητήσω το λόγο να τον πω για ποιο λόγο τον έκλεισε. Γιατί και εγώ έχω κλείσει, αλλά υπήρχε λόγος, εντάξει. Θεωρώ ναι, ότι. Και εγώ έχω κλείσει. Και εγώ έχω κλείσει ότι δεν επενέβησες. Ναι, εντάξει. Προφανώς μπορεί να μην το πήρα χαμπάρι. Μπορεί να μην το πήρα χαμπάρι. Άμα δεν έγινε κάπως έτσι, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν είναι άντε κλείσω να λέει, άντε κλείσω να και μου εντάξει, κλείσει. Εντάξει. Δεν θα το πήρα χαμπάρι, να σου πω την αλήθεια. Πιθανό. Εντάξει, δεν φταίω εγώ που είναι χάρτινος και το ανεβαίνει πίεση. Τι να τον κάνω. Εντάξει, και αυτός λέει χάρτινος στην ΑΕΚ. Την ΑΕΚ. Αλλά λέει κάποια πράγματα που τα θεωρεί ότι αυτά τα επιχειρήματα είναι σωστά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θα βρούμε άκρη σε αυτό το πράγμα. Εντάξει, και εγώ του λέω και αυτός μου λέει. Ούτε εγώ μπορώ να υιοθετήσω ναι, αυτά αλλά... που λέει αυτός, ούτε αυτός μπορεί να υιοθετήσει αυτά που λέω εγώ. Γι' αυτό όχι είμαστε εδώ πέρα. Έτσι. Απλά δεν διώχνει ένα τον άλλον. Ναι, όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ναι, θεώρησα να σου πω την αλήθεια. Όταν κάνει έτσι κάποια αντιπαράθεση που δεν θέλω, δεν μπορώ κιόλας να χωθώ εγώ στην ΑΕΚ. Γιατί αν τα χωθώ, μου λέει άσε να απαντήσει ο άλλος. Μην κάνεις εσύ το δικηγόρο του, κατάλαβες. Οπότε το αφήνω να εξελιχθεί. Όπως και αυτός, όταν έχω εγώ αντιπαράθεση με ΠΑΟΞΗ, δεν μπορεί να μπει. Έτσι υποτίθεται ότι λειτουργεί το πράγμα. Δεν σου είπα γιατί δεν να με βοηθήσει. Εγώ έχω λόγο και όχι, το λέω. Όχι, δεν σου είπα. Τύπος... Δεν θέλει να βοηθάω. Δεν σου λέει άστο να τα βγάλει πέρα το μόνος του, κατάλαβες. Αυτό λέει. Μπορώ να τα βάλω πέρα μόνος του. Απλά μου κάνει εντύπωση που δεν του είπες τίποτα γιατί... Ναι, σου λέω όταν υπάρχει τέτοια κάνει το παρατάω το θέμα. Δεν παρακολουθώ, κατάλαβες. Δεν το παρακολουθώ. Αυτός με πρόσβαλε και μου είπε ότι είμαι και αυτό... Ωραία. Λοιπόν, αληθεί αυτή η παρεξήγηση μεταξύ σας, εντάξει. Και σου από τώρα θα προσέχω να πούμε. Να είσαι σίγουρος. Άντε, καλά, χαιρετίζω. Γι' αυτό πήρες να πεις. Αυτό πήρα. Εγώ νόμιζα ήθελα να συμμετέχεις στην κουβέντα. Από την Παρασκευή ήμουν τατισμένος. Έπρεπε να συμμετέχεις στην κουβέντα. Εδώ λέμε τόσα πράγματα για Άρη. Έχω κανένα τέταρτο που σας άνοιξε. Αυτές τις μέρες δεν σας ακούω. Εντάξει, okay, για το γήπεδο okay. λέγατε για το όχι, γήπεδο. Είπαμε στην αρχή, ξεκινήσαμε, υπάρχει μια έτσι, συνέντευξη, ας την πούμε, του κυρίου Διαμαντόπουλου. Σχολιάζουμε εδώ και μια μισή ώρα κοντά. Κατάλαβες, μετά πιάσαμε για τα διαρκεία, τώρα λέμε για το γήπεδο, είπαμε για μεταγραφές, είπαμε πολλά πράγματα. Το γήπεδάκι που θα βάλει κάτω θέσεις είναι σαν το σαν Αγγλία θα το κάνει. Έτσι ακριβώς. Αυτό είπαμε. Ναι, αλλά εκεί έχει 2.000. Να, δεν το, ναι, αλλά δεν εκεί, το άκουσα. Ναι, άκουσα όμως. Εκεί 600 έχει... θέσεις από 2.000. 2.000 είναι όμως. 2.000 δεν νομίζω. Τώρα να πατάμε και λίγο στο έδαφος. 2.000 που θα δώσουν 600 ευρώ, 600 που θα δώσουν 2.000 δεν υπάρχουν, λέω εγώ. Λέω. Να το δούμε. Ναι, γιατί και πιο πάνω έχουν... Τι 2.000 για διαρκείας. 2.000 ευρώ θα έχει εκεί πέρα. Έτσι λέει ο Πόσμαν. Αυτό διάβασα, αυτό λέω. 2.000 ευρώ θα έχει εκεί η θέση. Για να είσαι μέσα στο γήπεδο. Για να είσαι δίπλα στον Παντελίδη. Να ακούς τι γίνεται. Ναι, αλλά εκεί πέρα, ρε φίλε, εκεί πέρα όμως τα καιρικές συνθήκες θα σε δέρνουν. Αυτό το είπα. Αυτό είναι τώρα. Αυτό το είπα. Αυτό το είπα. Αυτό ακριβώς είπα. Θα έχει τώρα 2.000 ευρώ η θέση και θα τρως τη βροχή... Και τον ήλιο και όταν με τα 2.000 μπορείς να είσαι στα VIP, δεν νομίζω πολύ να διαλέξουν εκεί ναι, πέρα. Ναι, και εγώ αυτό σκέφτομαι. Να ήταν μια προσιτή τιμή, πιο προσιτή, να τη σκεφτούμε και άνθρωποι σαν και εμένα ή λίγο με καλύτερο πορτοφόλι. Έτσι. Μπράβο. Λίγο τώρα. Άντε να δούμε του χρόνου. Μεροκαματιάρης να δώσει 2.000 δεν υπάρχει. Εντάξει. Για να δούμε. Πολύ με την Κίνα. Έχει εμένα μου αρέσει ο Καρυπίδης. Βέβαια αυτό που έλεγε για το γιατί από εκεί και πέρα σας πρόλαβα. Ναι. Για το μελανό σημείο της ΓΑΜΑ και της ΒΙΤΑ. Εντάξει, αυτό είναι μια ρετσινιά η οποία άμα δεν πάρει τουλάχιστον ένα τίτλο δεν φεύγει. Έτσι είναι. Αλλά εμένα μου αρέσει στις γενικές γραμμές ο Καρυπίδης. Όχι, όχι. Αυτό δεν φεύγει έτσι κι αλλιώς.
Αυτό μόνο με πρωτάθλημα φεύγει, που γενικά ούτε και με πρωτάθλημα φεύγει, γιατί όπως γράφει στα συν, η ιστορία γράφει και τα πλήν. Δηλαδή ο Φέργιουσον που έριξε, ρε φίλε, την United στη Β' Εθνική. Ο Φέργιουσον δεν έριξε. Και μετά τις πήρε 30 τίτλους, δηλαδή πόσους πήρε. Ο Φέργιουσον δεν έριξε καμία United. Αυτός είναι προπονητής, ρε φίλε. Αυτός είναι προπονητής, σου λέει. Όχι, εντάξει. Θέλω λοιπόν, να μην ναι, το πάμε από το ένα στο άλλο. Το ακούστε, παιδιά, να μην το πάμε από το ένα στο άλλο. Λοιπόν, η ιστορία γράφει για όλους. Και τα θετικά και τα αρνητικά. Έτσι, έτσι. Και τα θετικά γράφει και τα αρνητικά. Υπάρχουν πολλά θετικά, υπάρχει και αυτό το αρνητικό. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, να το ξεχάσουμε, να κάνουμε πως δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε. Ο Άρης δεν ανέβηκε από τη Γάμα και μετά δεν ανέβηκε από τη Β. Τι να λέμε. Ποιος? Στη Γάμα δεν ήταν αυτό. Δεν είπα εγώ τι ήταν. Λέω ότι η χειρότερη είναι που δεν ανέβηκε από τη Γάμα. Εκείνο είναι. Δηλαδή εγώ θα την ανέβαζα. Ο παδός του Ηρακλή. Ρε φίλε μου, ο παδός του Ηρακλή. Με κάνετε τώρα και παθαίνω έκρηξη μπουγάτσα. Ο παδός του Ηρακλή ανέλαβε τον Ηρακλή και ανέβασε τον Ηρακλή από τη Γάμα Εθνική. Ναι, ο παδός. Ναι, ναι. Αυτό δεν διαφωνώ. Όχι παράγοντας, ο παδός. Εγώ δηλαδή, ο Ντρούλινγκ ο Ηρακλειδέας ανέλαβε τον Ηρακλή και τον ανέβασε από τη Γάμα Εθνική. Και παράγοντες δεν μπορούσαν να τον ανεβάσουν. Τι θέλουμε τώρα. Λοιπόν, χαιρετώ, παιδιά. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια στον Πειραιά. Μην με κάνετε, γίνομαι μπουγάτσας. Μπουγάτσας. Μ' άρεσε. Χτυπάει και έκρηξη μπουγάτσα. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Αμέσως μετά θα έχουμε λίγο ένα τεταρτάκι ακόμη τα τελευταία σχόλια, τις δικές σας γραμμές. Και φυσικά θα παραδώσουμε και τα μικρόφωνα για την επόμενη εκπομπή. Γιάννη Ζάτσης, επί το έργο. Τον ταχυδρόμο που χτυπάει όχι δύο, αλλά τρεις φορές αυτός. Μπράβο, μπράβο, πώς μπράβο. Συγχαρητήρια. Μοιάζει και τον Τζακ Νίκολσον. Το πέρασα. Τον Τζακ Νίκολσον. Ναι, δύο γύρους. Σωστά, γύρους δύο. Δεν το πήγαινε το γραμμάκι. Πάμε στα τρία. Εσύ πας στα τρία. Και ο Όφης στα τρία πήγε και μας έστειλε αδιάβαστο. Ωραία φίλε. Ωραία φίλε, δεν θα μαύρη νύχτα. Λοιπόν. Πώς θα το πήρα βιντεάκι αυτό. Πού να το περιμένεις όταν γίνει. 23-10. 287 και 38, ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές του Λίμπερο. Open οι γραμμές. Open, όχι open του Σαββίδη. Όχι, open τέτοιο. Α, μπράβο, μην παρεξηγηθούμε. 69-45, 287 και 38 επίσης. Mm-hmm. Έχουμε ένα τεταρτάκι. Εμείς συνεχίζουμε το σχολιασμό. Λέγαμε, λοιπόν, εσύ έλεγες το παράπονο σου για τη θύρα 9. Είπαμε και για τα διαρκείας στα επίσημα, που βέβαια, όπως είπαμε, οι 6, δεν ξέρω αν πάει κι άλλες. Ναι, θα ακούσουμε το φιλοέ σε μισό λεπτό. Εκεί πάνω το φιλέτο θα είναι 1.300 ευρώ. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή για τα 500-550 ευρώ, ποιοι μένει, τι μένει δηλαδή άλλο. Τα πέριξ, ναι, τα κίτρινα, ναι, και λίγο πιο κάτω αυτές οι πάντα 6 ακόμη σειρές. Κοίταξε, θα είναι, έτσι όπως το βλέπω, θα είναι σαλόνι πραγματικά οι 7. Ναι. Δεν ξέρω αν θα ενώσει με την 6 και την 5, αυτό δεν το ξέρω. Ποιο? Με την 6 και την 5, αν θα φύγουν και εκεί τα κάγκελα δηλαδή. Φεύγουν, δεν το ξέρω. Όλα φεύγουν εκεί. Και τις 5 και τις 6. Αυτά τα 1.300 είναι οι πρώτες 6. Δεν ξέρω αν θα είναι παραπάνω, σειρές, ναι, και θα πηγαίνουν σχεδόν, όχι βέβαια μέχρι την 5 και την 6, στο μεγαλύτερο μέρος. Δεν το είδες, μου έδεσες. Ναι, μου έδεσες, τη ναι. Ναι. Το μαύρο εκείνο, δηλαδή, που θα πηγαίνει έτσι, δηλαδή πολύ λίγες θέσεις θα είναι δίπλα. Πάντως θα είναι πραγματικά χάρμα ειδέστε. Πραγματικά. Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι, νομίζω θα είναι και δερμάτινες αυτές, έτσι. Δερμάτινα, βέβαια. Δερμάτινα. Τα δερμάτινα του παλέ ήρθαν και στη θύρα 7. Άρα λοιπόν, άμα έχει λίγο κρύο, το 1.300. Θεωρώ ακριβό. Τον ποπό, δηλαδή, τον... άκουσε με, εκεί είναι ακριβό. Δηλαδή, αυτός που θα είναι μία σειρά πιο κάτω και θα δίνει 500-550-500 αν έχει ανανεώσει. Δεν θα έχει δέρμα όμως, Τι λες, ρε φίλε, συγκίνη. Το φελιζόλ νομίζω είναι καλή. Το φελιζολάκι είναι μια χαρά. Λοιπόν, δηλαδή, ο ένας θα είναι 550 και ο άλλος κάποια εκατοστά πιο πάνω, 1.300. Είναι για τα μπαλάντια τα δικά μας αυτά. Ναι. Αυτοί οι οποίοι θα δώσουν αυτά είναι σαν να πέρσει το δικό σου διαρκείας. Θεωρώ. Δεν ξέρω πόσες αυτές είναι και αρκετές θέσεις. Ναι. Δύσκολα. Για να δούμε. Θεωρώ. Μπορεί να πέφτει το έξω σε αυτό. Λοιπόν. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Το όνομά σου, αν θέλεις. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Από υγεία καλού, έτσι. Να δούμε. Το καλό να ακούμε πάντα. Έτσι. Το όνομά σου. Θανάης. Το όνομά μου. Το ξέρεις το όνομά μου, άντε. Όχι, δεν είναι ο Θανάσης. Δεν είναι ο Θανάσης, όχι. Θα με καταλάβεις. Άσο να πει, θα για το πέ, για πέ. Ναι. Στην 7 που λες, Ζάχο, ναι, πόσο είναι το διαρκείας εκεί πέρα, πόσο κοστίζει? Άμα θέλεις στη φτωχική 7, 550. Αν θέλεις αυτή που θα γίνει τώρα με τα δερμάτινα, βελούδινα, δεν ξέρω τι θα είναι, 1.300. Θα είναι οι πρώτες, 1.300. Δηλαδή,
Δηλαδή από εκεί που είναι το sports cafe και κατεβαίνει οι πρώτε 6-7 σειρέ, δεν ξέρω πώ θα το κάνουν, θα γίνουν δερμάτινα, θα είναι 1300. Αν θέλει, όπω λέει, εγώ δεν το διάβασα αυτό, να μην λέω ψέματα, αυτά που θα γίνουν για μέσα, θα κάνει 600 θέσει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα κατεβαίνει 2.000 ευρώ. Ναι, εντάξει, αυτό υπερβολικό λίγο, τέλος πάντων. Για το 1300 δεν είναι υπερβολικό, και αυτό υπερβολικό. Εντάξει, τώρα ξέρω εγώ τι γίνεται. Τέλος πάντων, το άλλο που λέγατε για την αναδιάρθρωση και που θα παίζουν τέσσερις ομάδες για το πρωτάθλημα, αυτό είναι, όντως έτσι θα γίνει. Είναι τρία σενάρια, δε. Είναι τρία σενάρια. Ναι, τα άκουσα. Δηλαδή θα ψηφίσουν και θα βγει κάποιο από αυτά τα τρία. Ναι, τα πρώτα δύο σενάρια έχουν μπαράς και για τον πρωταθλητή. Μπαράς. Ναι. Play-off. Ναι, να σου πω αυτό πιο ενδιαφέρον θα είναι. Βέβαια θα είναι. Θα μπορεί και ένας, ας πούμε, να, μέσα στην τετράδα να χτυπήσει το πρωτάθλημα, άμα έχει καλή ομάδα. Βέβαια η λογική λέει, και αυτό και το διάβασα, αλλά και δεν χρειάζεται να σκεφτούμε ότι θα ήταν διαφορετικά, ότι θα μεταφέρεις βαθμούς φυσικά από το πρωτάθλημα. Έτσι, καλά, ναι, δηλαδή, θα πάρεις κάτι μπόνους. Ναι, δηλαδή ο πρώτος σε σχέση με τους άλλους θα έχει κάποιο, και ο δεύτερος φυσικά με σχέση με τον τρίτο και τον τέταρτο θα έχει κάποιο έτσι... Ναι, σου λέει αν είσαι τέταρτος και είσαι μάγκας, κέρδισε μας και πάρε το πρωτάθλημα. Βέβαια, θα μπορεί, θα μπορεί. Είναι καλό αυτό. Αυτό φυσικά είναι καλό. Ωραία. Φυσικά καλό, είναι. Ωραίο. Και αυτός ο σχεδιασμός τώρα που άκουσα που λέγατε για τον Άρη, ναι, ότι θα πάρει παίκτες ο Καρυπίδης, είπε θα πάρει ένα επιθετικό, είπε... Νομίζω στον άξονα θα πάρει πάντων, έτσι κι αλλιώς. Στον άξονα. Ναι. Ένα αμυντικό χάφ, ένα center back. Ναι. Ένα πλάγιο και ένα center four. Αυτά. Σίγουρα θα πάρει, εγώ επιμένω. Εάν φύγει ο Ρόζ, θα πάρει δεύτερο, δύο center four. Αυτά με τη λογική ότι φυσικά έχουμε σίγουρα το δεξί back των Σουηδών. Εγώ λέω θα πάρει και αριστερό back. Έτσι λέω. Εάν φύγει ο Γκαρσία, θα πάρει σίγουρα. Όχι, back ή back. Για back πίσω. Back. Δεν ξέρω. Θα δούμε. Back. Ο Γκαρσία και να φύγει, νομίζω έχουμε εναλλακτικές εκεί πέρα. Έχει μπόλικο πράγμα. Έτσι λέω εγώ. Νομίζω θα πάρει και ένα. Αν πάει ένας στην Λατινική Αμερική να φέρει 20 παίκτες. Όχι ρε φίλε, 20 νομίζω... 5 ή 6 παίκτες. Όχι, κατάλαβες τι λέω, που τώρα που λένε κάτι ποσά τρελά. Ας πάει εκεί πέρα, έχει παικταράδες με πολύ λίγα χρήματα. Έτσι κι αλλιώς και αυτούς που αναζητήσαμε και βρήκαμε πέρσι, έτσι, κάπως έτσι τους πήραμε, μην τρελαθούμε. Ναι. Κάπως έτσι, με την ίδια λογική. Ωραία. Okay. Ωραία παιδιά, να καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Άκουσα το όνομά μου. Παρόν. Νάτος. Καταρχήν πες μου τι ήταν τελικά αυτό, γιατί ενδιαφέρομαι. Τι ήταν το πρόβλημά σου. Ήταν φλεγμονή όπως σου είπα ή όχι. Κοίταξε. Λογικά θα καταλήξει αυτό που είπες. Αλλά την Παρασκευή ήταν να κάνω έναν υπέρηχο, αλλά σήμερα μου το ακυρώσαν, μου το πήγανε. Γιατί ρε φίλε. Τι ήρθε να σ' αγκτήσεις. Θα σου πω το ίδιο με εμένα έχει. Αυτό που σου είπα. Πήγε τώρα 6,5 ώρα Τετάρτη θα κάνω. Συγγνώμη ρε φίλε, σε είδα την προηγούμενη Παρασκευή. Γιατί δεν πήγες κατευθείαν σε έναν ουρολόγο, ανδρολόγο? Πήγα. Φοβάσαι. 90% πρέπει φοβάται να το δεν έκανες, πες το, δεν έκανες την εξέταση γι' αυτό. Δεν την έκανε. Ρε εσύ. Ρε εντάξει, ας κάνω τον υπέρηχο και μετά. Αυτό είναι εύκολο τη σημερινή εποχή. Καλά ρε εσύ. Τώρα περιμένεις μια. Εγώ θα είχα τρελαθεί καταρχήν, να σου πω την αλήθεια. Καλά εσύ. Όχι, γιατί το αποτέλεσμα το άλλο ήταν πολύ καλό. Ρε φίλε μου, ένα λεπτό. Με αυτό έχεις κατευθείαν αποτέλεσμα. Τώρα είναι και αντιραδιοφωνικό. Ραδιοφωνικό. Αντί, γιατί δεν καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι κακό, τι να κάνουμε. Συμβαίνει όταν περνάς τα 50, συμβαίνει. Άμα έκανες την εξέταση. Στα 60 φτάνουν. Ρε εσύ ρε φίλε, αν έκανες την εξέταση. Τι είναι ρε μαλάκα, 47. Χάζε. 47. Θανάση. Μια δεκαετία κρύβεις. Άκουσε με λίγο τώρα. Αν και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτό. Λοιπόν, αν έκανες την εξέταση, κατευθείαν είναι το αποτέλεσμα, είναι η εξέταση αυτή. Τι να κάνουμε. Ναι. Γιατί δεν την έκανες. Φοβάται. Αδιάκριτη ερώτηση. Αδιάκριτη, καλά. Σαν τ' άκουσα από τις 9 η ώρα και μετά. Και χάρηκα πολύ που άκουσα τις φορούλες σας. Καλά, αυτό τον έχω φέρει τέταρτη φορά. Να τον παίρνεις, να τον κάνεις μεταγραφή το Γιάννη. Τέταρτη φορά, κοιτάξτε, προφανώς, καλά, εντάξει, δεν σε βγάζω κάρτα. Κοιμόμουν, ρε παιδιά, μέχρι τις 9. Όχι, ρε,
Άλλο, ναι. Λέω, άλλο λέω. Δεν είναι πρώτη φορά το φέρνω. Τέταρτη φορά ή πέμπτη σε έφερα. Πέμπτη νομίζω είναι. Πέμπτη ή τέταρτη πέμπτη φορά. Απλά είναι. Δεν έτυχε να ακούσω λόγο. Άνοιξε ναι. Και κάνει. Δεν έχει και Facebook εσείς. Εμείς είμαστε τη παλιά κοπή. Εδώ φίλε, δεν άφησε τον γιατρό να σε κάνει εξέταση. Βάσε Βασιλάκι, ρε. Βάλε το Βασιλάκι να σε μάθει, ρε. Κοίταξε. Έρτε ένα μπαίνω. Άκου τώρα. Ναι. Έρτε ένα μπαίνω, με μάθε. Ξέρεις για αυτά. Τι άλλο μπαίνω. Και σε μια ζώνη που βρίσκω κάτι ευρωπαϊκά μπαίνω. Μ' αρέσεις. Μέχρι εκεί. Μετά το χάος. Εδώ μεταξύ τι τύφλα μου δεν ξέρω. Από αγγλικά. Λοιπόν, και ξέρεις, μόλις αρχίζω και φωνάζω Βασίλη, ξέρω εγώ τι γίνεται. Παράτα το κλείστο, ρε φίλε. Μ' αρέσει, σαν να ζω. Δεν με λέτε. Ρε Γιάννη, σαν πολύ ακριβά τα είπες τα 2000. Για 1300. Εγώ αυτό άκουσα, αυτό λέω. Τώρα. Εντάξει. Το άκουσες αυτό. Αυτό προσπαθώ, ναι. Δεν το, μου είπες το διάβασες. Όχι, το άκουσα γιατί λένε ότι θέλει να πάρει ένα 200 από αυτά τις 600 θέσεις. Αλλά δεν υπάρχει, λοιπόν, άκουσα. Μια απλή διαίρεση έκανα. Άρα παιδιά, ξεχάσετε το αυτό, το άκουσε, δεν υπάρχει. Ναι, είναι, γι' αυτό προσπαθώ τόσο δύο αρβίλα. Προσπαθώ να το δεν φτιάξω, μπορεί να έχει βρω, τόσο, δεν μπορεί να το βρω. Άκουσε μου. Ναι, δεν μπορεί να έχει 1300 στα δερμάτινα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο να είναι σχεδόν διπλάσια. Δεν γίνεται αυτό που λες εσύ, κοινή λογική λέγεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Δεν νόμιζα το διάβασα κάπου. Έλα. Αυτός ο Διαμαντόπουλος που μίλησε, που έκανε συνέντευξη και δεν άκουσα. Δεν έκανε πουθενά συνέντευξη, συγκέντρωσε τους δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο. Θα τη βρούνε την άκρη. Αυτά τώρα κάποιοι θα έρθουν, κάποιοι θα φύγουν, εντάξει, συνηθισμένα πράγματα. Τι να πω τώρα, το συνηθισμένο. Εκείνο το έχω πει 100 φορές στο ραδιόφωνο. Ναι. Θέλω να γίνει αυτό που έγινε το 2010. Δίπλα σου Ντρούλινγκ είναι αυτός ο οποίος αφισβητούσε το νούμερο την ημέρα που θα γίνει το sold out στο τελικό. Δίπλα σου τον έχεις. Μου έλεγε, θα το ξεφωνήσω τώρα, μου έλεγε 17-18 και του λέω τρεις μέρες πριν θα ανακοινωθεί. Πού σου να μου κάνει. Δηλαδή, εδώ ρε φίλε, φίλοι μας βρήκαν εισιτήριο, είσαι καλά. Καλά, εντάξει, φίλε. Λοιπόν, εμείς τα λέγαμε αυτά πριν ένα μήνα. Α, εσύ έλεγες. Ένα μήνα πριν του το έλεγα εγώ αυτό το πράγμα. Αυτό το έλεγε. Και έλεγα, ρε φίλε, εγώ άμα πάνε 18.000 είμαι ευχαριστημένος. Ναι, λάθος. Κάναμε sold out, εντάξει. Λάθος. Και κάναμε sold out τρεις μέρες πριν που ανακοινώθηκε. Τέλος πάντων. Είναι καρτούν, γι' αυτό το φέρνω εδώ. Ναι, καλά τον κάνεις. Θέλω να δω εκείνες. Δηλαδή, τη φαντάζομαι τώρα την ιστορία του χρόνου τέτοιες μέρες. Να περιμένουν αυτοί που δεν θα έχουν διαρκείας, γιατί φαντάζομαι σε κάτι ανάλογο. Ναι, για τελικό για εισιτήρια εννοείς πάλι. Τελικό για εισιτήρια ή σε κάποιο ευρωπαϊκό παιχνίδι ο Θεός να δώσει με μεγάλη ομάδα, ξέρω εγώ, να περιμένουν στη σειρά και να το έχω δει το έργο, ετοιμάσου για του Γεροτράφορτ το Τσαρδί. Σου το είπα, εκεί θα πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί θα πάμε. Για του Γεροτράφορ το Τσαρδί. Ναι. Και με κεφαλιά του Δελιζήση μετά το 0-0-1-1 στο 85. Καλά, δεν με ενδιαφέρει το σκορ, θα πάμε όμως μια δεκάρα. Ναι, κάπως έτσι το ονειρεύομαι. Καλό έτσι, είναι το όνειρο, ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Καλό, στο Γεροτράφορ. Πήγαμε. Ναι, εγώ τώρα, άκου να δεις λίγο, Θανάση. Προχθές βλέπω, τελευταία αγωνιστική έπαιζε η Manchester City. Ναι. Λοιπόν, με την Brighton. Λοιπόν. Ναι. Και βλέπω, μας δείχνει σε μια φάση. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Στον τελικό του κυπέλου. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, με την Watford. Λοιπόν, πάλι θα δώσω τα φώτα μου γιατί ήμουν. Κατάλαβα τι θα πεις. Ναι. Γυρισμένη η κερκίδα όπως κάναμε εμείς, έτσι. Ναι. Όλοι πλάτη και χοροπηδάνε. Και λέω, από πού άραγε να το πήραν αυτό. Άκουσε τώρα γιατί θα σε απογοητεύσω. Ναι. Γιατί. Άκουσε με. Καλό είναι αυτό που το έθεξες γιατί το λέω συνέχεια. Και δεν έχει, έτσι, δεν έχει διαδοθεί. Αυτό το είδαν οι Άγγλοι, δεν το είδαν από τους Αριανούς. Mm-hmm. Το είδαν από τους τέτοιους, τις Λεξ Πόσναμ. Είχαν παίξει Λεξ Πόσναμ 2 χρόνια ή 3 νωρίτερα. Ή 2, νομίζω 2. Πριν από εμάς. Και το λέγαν The Poznams, δηλαδή αυτό που κάναν οι οπαδοί της Λεξ Πόσναμ. Έτσι το είχαν βαφτίσει. Δεν ξέραν βέβαια ότι στην Ελλάδα αυτό γίνεται από τη δεκαετία του 80. Έτσι, εντάξει. Ναι. Δεν το ξέραν. Ήταν δικό μας, το αντιγράψαμε από εμάς. Εγώ ακόμη και τώρα, παρότι είμαι, βέβαια δεν τους το έχω πει, ότι είμαι Manchester, γράφω στο site των οπαδών της Manchester City. Τι είστε?
Το Blue Moon. Είναι το Blue Moon. Είναι το site των οπαδών της Manchester City. Γιατί... Θα πω αυτός είναι κόκκινος. Δεν είναι κακό. Δεν θα πούνε τίποτα. Γιατί μου γράφουν και θέλουν νέα του Άρη και θέλουν να τους ποστάρω τα βιντεάκια από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη. Μάλιστα. Κατάλαβες. Και υπάρχουν κάποιοι που το ζητάνε επιτακτικά. Δηλαδή όχι σαν υποχρέωση. Ναι, ναι, και ναι. Μάλιστα ξέραν πράγματα του Άρη που με έκαναν εντύπωση. Όταν ο Άρης δηλαδή ήταν στη Β' και κάμε εθνική, είχε τα προβλήματα τα οικονομικά. Τα ξέραν αυτά τα πράγματα. Ξέρανε. Μου έκαναν εντύπωση. Αυτό δείχνει το πόσο μεγάλη ομάδα είσαι, ρε φίλε. Σε παρακολουθεί όλη η ποδοσφαιρική Ευρώπη. Και γράφουν, και γράφουν. Γράφω πάντα για να, έτσι, να μην λέμε ότι θέλουμε. Όταν ο Άρης έπαιξε πριν 9 χρόνια εκεί πέρα, άνοιξε ένας Άγγλος ένα θέμα που έλεγε ο παδί του Άρη. Πόσους περιμένετε, πόσοι θα είναι. Ναι, 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 thread ναι, ναι. Λέγεται αυτό. Μπράβο. Και γράφω το συνεχίζω αυτό εγώ. Mm. Δηλαδή έχει φτάσει τώρα σελίδα, δεν θυμάμαι καν ποια σελίδα είναι. Και έχει γράψει φυσικά Άγγλοι και πολύ, ειδικά ένα που το έκανα, το έβγαλα φωτογραφία, screenshot και το πόσταρα. Λέει ότι ο παδί του Άρη είναι οι καλύτεροι που έχουν έρθει μέχρι στιγμή στο Etihad. Έτσι. Και πιθανότατα δεν θα τους νικήσει κανένας. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι και αλήθεια, γιατί ήμασταν και οι περισσότεροι. Καταπληκτική και... πάντως, καταπληκτικός ο κόσμος. Αυτά εδώ, Ζάχο, είναι ωραίες στιγμές. Τις νιώθει ο καθένας. Ήσουνα στην Αγγλία. Όχι, όχι, εγώ ήμουν. Εσύ ήσουνα Πόσμαν. Όχι. Πού είναι, εγώ ήμουνα, είπαμε, Αυστρία. Τι γελάς, ρε. Πήρα πρόκριση, ρε, και πήγαμε στους ομίλους, ρε. Θανάση. Πλάκα, ρε. Ναι, 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 ήταν. Ήταν στην Αυστρία. Όχι, ήμουν στην Αυστρία, εντάξει. Στην Αυστρία, ρε. Καλύτερα να μην έλεγες που ήσουν, γελάς, ρε. Μπράβο, ρε, Θανάση. Ήταν, ήτανες. Ρε, σε έβαλα σε όμιλο. Άκου, Θανάση. Σε έβαλα, ρε, σε όμιλο. Άκουσε, Θανάση. Ήταν, ήταν στο επιβλητικό και μεγάλο γήπεδο τη Αυστρία πιέζει. Δεν ξέρω, φίλε. Ποτέ δεν ξέρω τι εκεί πέρα. Άστα να πάνε. Πώ λέγεται το γήπεδο. Δεν ξέρω. Ούτε με νοιάζει. Πώ λέγεται το γήπεδο. Δεν νοιάζει ούτε και που ξέρω. Πώ λέγεται το γήπεδο τη Αυστρία. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πήγε στο γήπεδο. Τόσο επιβλητικό ήταν και τότε δεν ξέρει το όνομά του. Σιγά το γήπεδο. Εγώ ξέρω, το λέγανε έτυχα. 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 Άκου τώρα γιατί. Λοιπόν, κλείσε με αυτό. Κάντε, ναι, κάντε καβά τα λεφτά, α πάμε ταξιδάκι να κάνουμε. Πάντως λέω ότι το καλοκαιρινό, το play-off, αν είναι για όμιλο, πάμε εκεί θα είμαι. Για ποιο? Ναι, ναι, ναι. Στο play-off. Έτσι το, το ευρωπαϊκό. Έτσι το βγάζω και εγώ. Δεν ξέρω ποιο θα είμαι. Να πας. Θεωρώ ότι θα έχει και ισχυρή ομάδα. Εσύ είσαι κότα, ρε φίλε. Πας ομάδα ομάδες ομίλου. Όχι, κότα είσαι εσύ. Γιατί εγώ πήγα εκεί που... Εσύ πήγες με την Ατλέντικ. Εσύ πήγες με την Ατλέντικ που ήταν σιγουράντα. Άκουσε τώρα, Θανάση, και κρίνε. Άκουσε, Θανάση, και κρίνε. Ποιος είναι κότα? Αυτός που πάει κάπου που είναι πιο πιθανό να προκριθεί ή αυτός που πάει κάπου που το πιο πιθανό είναι να φάει πέντε? Και τι πάει, όμιλος ήσουν το δεύτερο. Εσύ ήσουν στον όμιλο, ρε φίλε. Ναι, αλλά το Τάλιρο ήταν κοντά. Εγώ σε έφερα σε όμιλο. Το Τάλιρο ήταν κοντά, αλλά σου έφερα τη μεγαλύτερη νίκη, φίλε, εντάξει. Εκεί σου έφερα. Ναι, ναι. Γιατί μου έφερα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Θανάση. Να είσαι καλά, Θανασάκη, και περαστικά, άντε, ό,τι και να είναι, έτσι. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Άντε, έγινε, άντε, ευχαριστώ, άντε, τα λέμε, γεια σας. Και μη φοβάσαι, ένας πόνος είναι. Ένας πόνος είναι, μη φοβάσαι. Δεν πειράζει. Μη, το εγώ κακό είναι, το κακό είναι μη σου αρέσει είναι το κακό. Το κακό είναι αυτό. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε να σου πω την αλήθεια, αλλά τι να κάνω, έπρεπε να γίνει εξέταση, φίλε. Πω. Λοιπόν, φλεγμονή, είπε ο ντόκτορ. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε λίγο και να κάνουμε και τον επίλογο. Ναι. Είδες, περνάει γρήγορα. Λοιπόν, θέλω να κλείσω με... Όχι, δεν θα κλείσω ακόμα. Όχι ακόμα. Θα διαβάσω και μετά. Βεβαίως. Για το πορκίτο θα διαβάσω, κύριε Πόστμαν, με τις αυθεντικές του και παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο, σουβλάκια, κοτόπουλο, πασέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης με το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931. Λέγε. Λοιπόν,
Επίλογο. Δεν ξέρω, είμαι πολύ αισιόδοξο για την μπάλα. Πάρα πολύ. Το λέω να τα ακούσει και ο κόσμο και ο κάθε Αριανό. Εγώ αυτό που θέλω να πω και το λέω έτσι επιβλητικά. Πάντε και πάρτε διαρκεία. Εφέτο είναι μία χρονιά για μένα η οποία ο Άρης βγάζει αυτό το παλιό μανδύα και βάζει ένα καινούριο. Αυτό της ανόδου, όχι ανόδου εννοώ κατηγορίας, της ανόδου για άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν, επειδή ο Μίστερ Καρυπίδης, εγώ τον θεωρώ πολύ παντελονάτο, ό,τι είπε, το έχει κάνει ο άνθρωπος, όχι έχει κάξει. Έξυπνος είναι σίγουρο. Ακριβώς, λαγούς με πετραχίλια, ούτε τίποτα. Εάν πραγματικά φέρει και μια κούπα στον Άρη, λοιπόν, πραγματικά θα είναι από τους πιο πετυχημένους προέδρους, άσχετα με το ζάχαρο, με αυτό το οποίο υπάρχει. Όχι, άμα λοιπόν, φέρει, πρέπει να φέρει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Okay, πρέπει να και εγώ αυτό λέω. Άρα λοιπόν, πρέπει να βοηθηθεί. Εμείς είμαστε πάντα ο ιστός όπου ο Άρης πάντα στηριζόταν επάνω του, εννοώ για τον κόσμο. Αυτός πρέπει λοιπόν, έβαλε 12.000 πλαφών. Εμείς πρέπει να πάμε παραπάνω από αυτό που έβαλε για να δείξουμε πραγματικά ποιοι είμαστε. Γιατί το καλοκαίρι, το έγραψα, θα το πω και δια μικροφόνου, υπάρχει η άτυπη μάχη. Αυτή που κάνει τις ομάδες τεράστιες. Και ποια είναι αυτή? Ο αριθμός των διαρκείας. Πάρτε διαρκείας για να δείξετε ποιοι πραγματικά είμαστε. Ναι. Έτσι. Εγώ, αυτό ήθελα. Εγώ την άλλη, για να κλείσω, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος δεν έχει να αποδείξει κανένα τίποτα. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά να αποδείξουμε σε κανένα δεν έχουμε. Ίσα-ίσα έχουμε αποδείξει πολλά πράγματα σε πολύ πιο δυσκολότερες περιόδους. Που θεωρώ ότι σε άλλες ομάδες θα τις είχαν γονατίσει και μπορεί να τις είχαν εξαφανίσει. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω που ήσουν για άλλη μια φορά. Να δεν θα, σίγουρα δεν θα είναι τελευταία και καλοκαιράκι έρχεται. Εκτός από τις... εμείς είμαστε εδώ. Εδώ θα επί των επάλξεων. Να ευχαριστήσω και τον Γιάννη τον Ζάτσι, τον οικολήπτη μας, πολύτιμο συνεργάτη, άλλη μια φορά. Αφήνουμε σκυτάλι στο δίδυμο Νίκο Παπαδόπουλο, Νίκο Μοσχοβίτη με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12. Ωραία, ακολουθεί, ακολουθεί μετά φυσικά και ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Από μένα, τον Πόστμαν, τον φίλο μου και τον Γιάννη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.